Ο αγώνας είναι μια προσφορά της Ford, χορηγού του UEFA Champions League. Κυρίες και κύριοι, από το ανακαινισμένο χωρίς πιάτα αντιαισθητικά για ποδοσφαιρικό γήπεδο κουλουάρ του Στίβου Volkspark Stadion του Αμβούργου, καλησπέρα σας. Εδώ στο δεύτερο μεγαλύτερο μετά το Rotterdam λιμάνι της Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός επιδιώκει απόψε να αποδείξει ότι η εμφάνιση της περασμένης εβδομάδας στο γήπεδο των Άλπιων στο Τωρίνο κόντρα στη Γιουβέντους μπορεί να έχει ουσιαστική συνέχεια. Βλέπετε τη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Χαλκιάς, Χένριξεν, Ολιβάρες, Γκαλέτο, Γκούμας, Βόκολος, Νασιόπουλος, Μπασινάς, Λιμπερόπουλος, Καραγκούνης και Φίσας. Με σημαντικές απουσίες του Βαζέχα, ο Νικοπολίδης στον πάγκο, αλλά δεν ξεκινάει και ο Πάολο Σόζα. Επιστρέφουμε γρήγορα εικόνα και ήχο στην οδό Μεσογείων στα στούντιο του Μέγκα και θα γυρίσουμε στο Volkspark Stadion για το παιχνίδι. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο Volkspark Stadion του Αμβούργου, δηλαδή το πάρκο του λαού, εδώ στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, απέναντι στη σημερινή προσπάθεια του Παναθηναϊκού των 133 ευρωπαϊκών αγώνων και των 16 συμμετοχών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τίθεται μία από τις 21 ομάδες που έχουν κατακτήσει στα 44 χρόνια του θεσμού το κορυφαίο κύπελλο της Ηπείρου. Το Αμβούργο, που όπως συμβαίνει με όλες τις κοινωνικές τάσεις, έτσι και στο ποδόσφαιρο, έρχεται ξανά στο προσκήνιο μετά από 17 χρόνια. Τόσα έχουν περάσει από το 1983 και το μεγάλο ποδοσφαιρικό βράδυ στην Αθήνα, όπου η παρέα του Μάγκατ και του Χρούμπες κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών. Απόψε οι Γερμανοί θυμούνται εκείνο το βράδυ, έχουν ωστόσο κλειδαμπαρωμένο το τρόπιο σε μια αποθήκη, καθώς ο Έχον το κλειδί αρρώστησε και κατά συνέπεια κανείς δεν θα τον δει από κοντά. Η εποχή ωστόσο έχει αλλάξει και ο Παναθηναϊκός, αν και λαβωμένος από σοβαρότατα προβλήματα, διαθέτει παίκτες μεγάλης ευρωπαϊκής εμπειρίας σε σχέση με αυτούς του Αμβούργου, που πολλές φορές σε συνθήκες δύσκολης μάχης μπορούν να αποδώσουν καλύτερα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δηλαδή. Να λοιπόν η ενδεκάδα του Αμβούργου με αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα πρόσφατα παιχνίδια. Βεβαίως ο Μπούτκα από τα δοκάρια, Πάνατιτς, Χουκ, Μακίντς, του Πανιωνίου ο Κίντς να τον θυμάστε, Χόλερμπαχ, Κόβατς, Στέφτινγκ, Καρντόζο οργανωτής, Μανταβίκια, ο Ιρανός επικίνδυνος δεξιά, ο Τσέχος ο Χάιντς αριστερά και ο Μπάρμπαρες, ο πάρα πολύ φορμαρισμένος Βόσνιος στην επίθεση, πρώτο σκόρερ του Αμβούργου φέτος σε πρωτάθλημα και Champions League. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει τον Βαζέχα έμεινε στην Αθήνα, δεν έχει τον Πάολο Σόζα που προπονήθηκε χθες αλλά τελικά δεν είναι έτοιμος και ξεκινάει με τον Χαλκιά αντί του Νικοπολίδη κάτω από τα δοκάρια. Ο Φίσας, ο Ολιβάρες στις γνωστές θέσεις, Βόκολος, Χένριξεν, Γκούμας, αρχηγός ως συνήθως τελευταία από την αρχή δηλαδή, Μπασινάς, Γκαλέτο, Καραγκούνης, Νασιόπουλος και Λιμπερόπουλος. Στον πάγκο είναι ο Βλάοβιτς μαζί με τον Νικοπολίδη που είπαμε πριν από λίγο, είναι ο Γερμανός ο Φλίψεν, είναι ο Σιμπνιεύσκι, είναι ο Σάριτς, είναι ο Κουτσουρές και είναι και ο Κόλα που δεν ξεκινάει σήμερα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Χίλενμπραντ είναι ο αναπληρωματικός goalkeeper, ο Hertz, ο Σάντμαν, ο Φίσερ, ο Γεμπόα που δεν ξεκινάνε τε φορμέ τον τελευταίο καιρό, ο Πρέγκερ και ο Κέτελαρ είναι οι επιλογές για τον πάγκο του κυρίου Φρανκ Πάγκελστορφ, του αναμορφωτή του Αμβούργου τα τελευταία τρία χρόνια. Ρέφερι της αναμέτρησης, ο Βρετανός Ντέρμοντ Γκάλαχερ, 43 ετών, σφυρίζει σε μια καριέρα από το 1994 μέχρι σήμερα, μόλις το πέμπτο του παιχνίδι σε Champions League. Θα έλεγε κανείς διαιτητής της δεύτερης ταχύτητας της UEFA, δεν έχει σφυρίξει ποτέ ελληνική ομάδα, αν και στο πρώτο παιχνίδι της καριέρας του σφύριξε τις γυναίκες της Ελλάδας με την Ολλανδία. Πάμε λοιπόν για το ξεκίνημα στο Volkspark Stadion, σε ένα παιχνίδι φυσικά καθοριστικότατο για τη συνέχεια στην διαμόρφωση της κατάταξης στον Όμιλο, και ο Παναθηναϊκός έχει τη σέντρα στο Volkspark Stadion, θα επιτεθεί βεβαίως από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ο Γκούμας που επιστρέφει στον Βόκολο και αυτός αφήνει στο Χαλκιά. Το γήπεδο που δεν έχει γεμίσει και υπάρχουν στο πέταλο αρκετοί συμπατριώτες μας, περίπου χίλιοι. Γκαλέτο. Η μπάλα δεν θα περάσει, θα πάρει ο Κόβατς ο Κροάτης, θα αφήσει για τον Τέφτιν και τώρα ο Πάναντιτς. Κίντς. Χόλερμπαχ. Μπροστά του πάει ο Λιβάρες που ανεβαίνει, η μπάλα επιστρέφει στον Κίντς, τον πρώην παίκτη του Πανιωνίου. Ξεκινήσει από τη Μόναχο 1860. Κεφαλιά του Μπάρμπαρες δεν θα περάσει. Μασινάς που θέλει να βρει τον Ασιόπουλο προσπαθεί να περάσει τον Κίντς, η μπάλα πιο μακριά από τον Λιμπερόπουλο και τελικά
Φτάνει κοντά στον Πάναντιτς. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να ζεστάρει το παιχνίδι. Βγαίνει ο Βόκολος ψηλά για να μαρκάρει εκεί τον Καρντόσο. Πάνε για τον Παναθηναϊκό. Καθώς έχουμε συμπληρώσει το πρώτο λεπτό στο Folks Park Stadion, ο Παναθηναϊκός έχει το πλάγιο με τον Τάκη Φίσα. Βόκολος. Χένριξεν. Δεξιά είναι ο Λιβάρες. Προτιμάει στο κέντρο τον Μπασινά. Εκ των κορυφαίων στο τωρίνο του Παναθηναϊκού. Κόπηκε από τον Χόλερμπαχ ο Λιβάρες και τώρα προσπαθεί το Αμβούργο με τον Χάινς, τον Τσέχο που κάνει φάουλ. Και ο Γκάλαχερ το βλέπει. Το Αμβούργο που στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις δεν έχει νίκη. Ενώ εντός έδρας έχει μόνο μία στο ξεκίνημα του Σεπτέμβρη για το πρωτάθλημα κόντρα στη Βέρντερ Βρέμις. Εδώ το φάουλ καθαρό πάνω στον Μασινά. Με το χέρι από τον Χάινς. Τον Χάινς τον Τσέχο που έπαιξε στο Σίδνεϊ με την Ολυμπιακή Ομάδα της Τσεχίας. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλάγιο που θα αναλάβει εδώ ο Δανός ο Τεύτιγκ να το εκτελέσει. Ο διεθνής Τεύτιγκ. Έχουμε δει και στο Ευρωπαϊκό και στο τελευταίο Μουντιάλ με τη Δανία. Και φυσικά συμπαίκτης του Χένριξεν εκεί. Κόβατς. Πάναντιτς. Χούγκμα, ο λίμπερο του Αμβούργου. Το Αμβούργο που παίζει πάντα με λίμπερο, τον Ολλανδό. Και σύστημα 3-4-3. Τρεις προωθημένους με κεντρικό τον Μπάρμπαρες και όχι τον Γεμπό απόψε που είναι ντεφορμέ. Δεν έπαιξε ούτε στη Λακορούνια. Και ο Γκούμας παρακολουθεί τον Βόσνιο. Εν τω μεταξύ ο Τεύτιγκ στα δεξιά. Όσο ο Παναθηναϊκός πρεσάρει, ο Καραγκούνης ανεβαίνει λίγο περισσότερο και ο Λιμπερόπουλος υποχρεώνοντας τον Χούγκμα να επιστρέψει στον Μπουτ. Έχουμε εδώ τον Πρέγκερ. Να δένει τα κορδόνια του. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι συνεχίζεται. Παλιά που γίνεται στα αριστερά ο Λιβάρες. Ο Χόλερμπαχ προσπαθεί να περάσει. Το Αμβούργο που συνεχίζει με ένα παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι, αφού από το πρώτο λεπτό ο Αργεντίνος ο Καρντόζο χτύπησε, νάτος εδώ, δεν μπορεί να συνεχίσει και αμέσως η αλλαγή για τον Πάγκελστορφ. Θα περάσει λοιπόν στη θέση του Καρντόζο ο Πρέγκερ. Τον βλέπετε εδώ, ο Πρέγκερ που έκλεισε τα 29 του χρόνια την Παρασκευή και το Σάββατο συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στη Μπουντεσλίγκα. Να λοιπόν μια αλλαγή που αλλάζει λίγο τα δεδομένα για το Αμβούργο, καθώς ο Αργεντίνος είναι οργανωτής στο χώρο του κέντρου για τη γερμανική ομάδα. Ο Πρέγκερ λογικά παίζει στην επίθεση πάντοτε. Εδώ βλέπετε τον Χόλερμπαχ, τον εργάτη στην αριστερή πλευρά του κέντρου που είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο για το Αμβούργο. Οι πάντες παίρνουν τις θέσεις τους καθώς είμαστε στο 4. Στο Folks Park Stadion δεν υπάρχει σκορ. Δυνατά ο Χόλερμπαχ, ο Βόκολος ψηλά με το κεφάλι. Δυνατή μάχη του Κόβατς που ίσως έκανε κεφάλι στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Πάσα δεξιά για τον Τεύτιγκ, θα δοκιμάσει απευθείας λογικό στο σώμα του Βόκολου. Δεύτερη προσπάθεια του Τεύτιγκ, out. Περνάει ευτυχώς χωρίς συνέπειες η προσπάθεια αυτή των παικτών του Αμβούργου με τον Τεύτιγκ εδώ. Που έχει καθιερωθεί στην ενδεκάδα μετά τον τραυματισμό του αρχηγού του Γκροθ. Την πρεμιέρα με τη Juventus εδώ στο αυτό το γήπεδο. Κοιτάξτε ξανά. Χαλκιάς. Μπάλα πέρασε ψηλά. Καραγκούνης. Είναι σε εξαιρετική φόρμα το τελευταίο διάστημα. Πάει κοντά να τον μαρκάρει ο Τεύτιγκ. Βρίσκει την τρύπα. Αλλά καταλήγει στον Γκαλέτο. Μασινάς. Και πάλι Γκαλέτο. Ο Παναθηναϊκός έχει το Λιμπερόπουλο στην κορυφή της επίθεσης. Δεξιά. Τώρα είναι ο Νασιόπουλος, αλλά πολύ πίσω πια. Και στη μεσαία γραμμή ο Λιβάρες, ο Χένριξεν προτιμάει στο κέντρο τον Γκαλέτο. Λιμπερόπουλος αφήνει έξυπνα, δεν περνάει μπάλα από τον Χούγκμα. Κόβατς. Και πάλι Χούγκμα. Πιέζει ο Λιμπερόπουλος. Κίντς. Χόλερμπαχ. Πάει ο Νασιόπουλος, πάει και ο Λιμπερόπουλος. Παναθηναϊκός έχει διάθεση να πρεσάρει, να δυσκολέψει την πάσα από την άμυνα στη μεσαία γραμμή. Τεύτιγκ. Ζητάει ο Πρέγκερ την μπάλα, προτιμάει δίπλα του τον Μανταβίκε, τον Ιρανό. Ο Βόκολος στα χέρια πίσω για να μην κάνει φάουλ, πολύ σωστά. Το Μπασινάς ψηλά για να διώξει. Και πάλι ο Τεύτιγκ. Ο Ιρανός αφήνει δεξιά για τον Μανταβίκε, ο Φίσας λέει ότι η μπάλα βγήκε. Ο Ιρανός που κρατάει, ο επόμενος ήταν κοντά, δεν είπε τίποτα. Τεύτιγκ. Σηκώνει ο Πρέγκερ, ο Βόκολος με το σώμα καθαρά. Η μπάλα απομακρύνεται
από τον Φίσα. Πολύ δυνατά ο Κίντς και από τον Κόβατς δυνατά και ο Καραγκούνης. Και βγαίνει ο Λιμπερόπουλος να τρεσάρει ξύλα και πάλι. Υποχρεώνοντας τον Χούγκμα, ενώ φωνάζει και στον Αυσιόπουλο, ο Λιμπερόπουλος να ανέβει και αυτός, να γυρίσουν την μπάλα στον goalkeeper. Προλαβαίνει πριν η μπάλα φτάσει στον Μανταβίκια ο Γκαλέτο. Γκαλέτο που κάνει ντεμπούτο απόψε σε αγώνα Champions League, όπως και ο Χαλκιάς κάτω από τα δοκάρια, αλλά και ο Νασιόπουλος ως βασικός. Βαφτίζεται απόψε στην πολυμπήθρα του Champions League, την πολυμπήθρα της δόξας και των εκατομμυρίων. Είχε μπει αλλαγή στο Τωρίνο ο Νασιόπουλος. Εδώ το φάουλ πάνω στον Καραγκούνη. Από τον Τέφτινγκ που είναι πολύ δυνατός. Και το Αμβούργο πάντα είναι πολύ δυνατό στις προσωπικές μονομαχίες. Χένριξεν. Κάθε τη πάσα για τον Ασκιόπουλο πιο μακριά. Έκοψε ο Κόβατς και από τον Τέφτιν. Από τον Πρέγκερση το συγγνώμη. Αλλά πήγε δεξιά στον Πάναντιτς. Μανταβίκια. Πρέγκερ και Τέφτιν δεν συνεργάζονται. Βγήκε ο Μπασινάς, πήρε το φάουλ. Εδώ Πρέγκερ. Πρώτο σκόρερ πέρυσι. Με 9 γκολ μαζί με Γεμπόα. Και αν το πιστεύετε, το έχουμε ξαναπεί από το Μέγκα, τον goalkeeper boot. Το εκτελεί όλα τα πέναλτι. Το φάουλ εκτέλεσε ο Βόκολος. Ο Λιμπερόπουλος για τον Αυσιόπουλο που κάνει ωραία κίνηση, χάνει την μπάλα τελικά. Δεν αφήνει τη φάση ο Λιμπερόπουλος. Τον πρόλαβαν όμως οι παίκτες του Αμβούργου. Ο Χένριξεν δείχνει να ελέγχει. Περνάει η μπάλα. Και τώρα ο Δανός έχει τη δεύτερη ευκαιρία. Ο Λιβάρες βάζει ωραία το σώμα. Δεν δίνει ο Γκάλαχερ τίποτα. Ο Μπάρμπαρες, ο Μπούμα στο δυνατό μαρκάρισμα που τώρα ο Άγγλος σφυρίζει. Το 8 του παιχνίδι συγκεκριμένη με τον Κούμα εδώ να ρίχνει κάτω να γκρεμίζει τον Μπάρμπαρες. 0-0. Παναθηναϊκός στο τέλος του πρώτου γύρου επιδιώκει ένα καλό αποτέλεσμα απόψε που θα τον ξαναβάλει για τα καλά στο παιχνίδι. Και ο Άγγελος Αναστασιάδης δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του χτες. Είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι νίκη. Για να δούμε. Νασιόπουλος κάνει κίνηση. Τώρα καλύπτεται πάλι. Εν τω μεταξύ ο Χένριξεν στο κέντρο για τον Καραγκούνη. Το φάουλ εκεί, σωστό, από τον Χόλερμπαχ, το ίδιο Γκάλαχερ. Εκτελεί αμέσως ο Μπασινάς και βρίσκει απέναντι το Φίσα, αλλάζοντας το χώρο που παίζεται το παιχνίδι. Λιμπερόπουλος με πλάτη, συνεχίζει την προσπάθεια και κάνει ένα άστοχο, πολύ μακρινό σουτ, ο Τάκης Φίσας εδώ. Αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Πάγκελστορφ, ο αναμορφωτής του Αμβούργου τα τρία τελευταία χρόνια. Δεν του βγήκαν οι μεταγραφές δύο χρονιές, κινδύνευσε. Αλλά τελικά πέρυσι βγήκε τρίτος. Και να τώρα το Αμβούργο μετά από 17 χρόνια στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Πάναντιτς. Γκούμας. Κόβατς. Χούγκμα. Κίντς. Χόλερμπαχ. Αθηναϊκός φυσικά και προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους. Είναι αυτονόητο. Ο Γκούμας που πρέπει να κερδίσει φάουλ εδώ βεβαίως και το βλέπει ο Γκάλαχερ που μοιράζει το καρπούζι στη μέση 100% σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Άγγελος Αναστασιάδης εδώ. Της γενιάς των 47χρονων. Πολύ είναι αυτή στην Ελλάδα φέτος. Παλιά απέναντι. Καλή καταρχήν η κίνηση, κερδίζει στη συνέχεια και την κόντρα ο Φίσας. Καραγκούνης που έχει έρθει πιο δεξιά, σουτάρει out. Κέρδισε την κόντρα προς στιγμή. Τελικά η μπάλα χτύπησε για τελευταία φορά στο δικό του πόδι, έχω την εντύπωση. Ο νησικός χώρος που δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Πρέπει να φαίνεται και από τις τηλεοπτικές κάμερες που είναι ψηλά βέβαια, αλλά το βλέπει και ο Μένιος Αγγελερόπουλος που είναι ακριβώς δίπλα. Και βεβαίως υπάρχει και μια άλλη εξήγηση, καθώς η μία είναι βεβαίως ότι γίνονται αγώνες αρκετοί και εδώ γίνεται και πρωτάθλημα αμερικάνικου ποδοσφαίρου σε αυτό το γήπεδο. Ομάδα του Αμβούργου παίζει σε πρωτάθλημα και μάλιστα έπαιξε και τελικό πρωταθλητριών πριν από λίγο καιρό. Χούγκμα. Ο Γκούμας παρακολουθεί πάντα τον Βόσνιο, τον Μπάρμπαρες. Ο Χένριξεν που ανεβαίνει ψηλά, ο Παναθηναϊκός να μείνεται βεβαίως παίζει με ένα 5-3-2. Όταν ανεβαίνουν προστίθενται οι πλάγοι, οι Ολιβάρες και Φίσας
στους άλλους τρεις του κέντρου. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό που τα πηγαίνει μία χαρά στις σώμα με σώμα μάχες στη μεσαία γραμμή. Και αυτό για την ώρα του επιτρέπει να μην έχει κινδυνεύσει εκτός από μία φορά στο σούτ του Τεύτιγκ. Ο Αμβούργο που θυμίζω έχει την αλλαγή από το 4 με τον Καρντόσο. Στη θέση του πέρασε ο Πρέγκερ, ο οποίος βεβαίως δεν έχει καμία σχέση σαν οργανωτής με τον Αργεντινό και αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Γκούμας, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του φιλοσοφία στο παιχνίδι. Ο Καραγκούνης ωραία απέναντι, πολύ ωραία. Κεφαλιά από τον Φίσα, η μπάλα προς τα πίσω. Και τώρα ο Μανταβίκια. Πιεζόμενος από τον Πάναντιτς που παίζει πάντα στο Champions League αντί του Φούκαλ του Τσέχου που αγωνίζεται εντός των γερμανικών διοργανώσεων γιατί δεν έχει δικαίωμα στο Champions League. Χένριξεν, δεύτερη ευκαιρία έχει ο Δανός και τρίτη μάλιστα, αλλά την δίνει δυνατά την πάσα πολύ πιο μακριά από τον Αρσιόπουλο. Χόλερμπαχ, Χάιντς που χάνει καθαρά από τον Ολιβάρες. Τον Αρσιόπουλος με δύναμη και αυτό πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και το κάνουν. Κίντς, Χάιντς. Κοιτάξτε πώς κλείνουν το παιχνίδι στα πλάγια οι παίκτες του Παναθηναϊκού και έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Ο Μπαρσινάς για τον Καραγκούνη που ανεβαίνει, φάουλ είναι αυτό, από πίσω κιόλας μαρκάρισμα. Τράβηγμα δηλαδή. Αυτό λέει ο Καραγκούνης στον Γκάλαχερ. Εδώ ο Κόβατς και εδώ ο Καραγκούνης που ζητάει την κίτρινη κάρτα από τον Βρετανό. Θα δείτε εδώ τον σταματάει. Αν τρέχουν δύο παίκτες δεν χρειάζεται και πολύ για να βγάλεις από την ισορροπία τον αντίπαλο. Εδώ ο Κόβατς που ξέρει από το Champions League, είναι στη Λεβερκούζεν. Μπασινάς εκτελεί. Περνάει μπάλα απευθείας έξω. Πολύ κοντά το σημειάκι, out. Εδώ Πάναντιτς και εδώ ο Γιάννης Γκούμας. Ξαφνικά αρχικός θα λέγε κανείς από φέτος. 13 λεπτά συμπληρωμένα στο Volkspark Stadion. 0-0. Από ένα σούτ οι δύο ομάδες εκτός εστίας, ένα του Τεύτιγκ πάνω από το, το οριζόντιο του Χαλκιά, το δοκάρι, και ένα πολύ μακρινό και άστοχο του Φίσα. Τεύτιγκ, Χούγμα, ο αρχηγός, ο Μπούτ. Χάιντς Φλίψερ, μας τον δείχνουν οι Γερμανοί που έπεσαν όλοι επάνω τους στο αεροδρόμιο κατά την άφηξη του Παναθηναϊκού. Λιμπερόπουλος, πάσα για τον Καραγκούνη, μακριά δοκιμάζει το σουτ στα σώματα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως εδώ. Αρσιόπουλος είναι στον κοινό χώρο, έξυπνα για τον Καραγκούνη πίσω, προσπαθεί να περάσει. Δεν δίνει φάουλ ο Γκάλαχερ και η φάση τώρα τελειώνει για τον Παναθηναϊκό και μάλιστα συνεχίζεται για τον Αμβούργο που προσπαθεί να τρέξει. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Είναι πολύ καλή η παίχτες του Αμβούργου στην κόντρα. Μανταβίκια που αφήνει την καλή του πλευρά τη δεξιά για να ανέβει και να δώσει τον Χόλερμπαχ. Ο Χάιντς με τον Ολιβάρες, παίρνει πλεονέκτημα ο Περουβιανός. Πολύ έμπειρος ο Ολιβάρες. Νασιόπουλος με ψυχραιμία στον Μπασινά και αυτός ίσα ίσα τσιμπάει για τον Λιμπερόπουλο. Γκαλέτο, Καραγκούνης. Το Αμβούργο η μπάλα, εδώ ο Ολιβάρες. Η 8η χώρα είναι που παίζει η Ελλάδα. Μοναδική με τη φανέλα δύο διαφορετικών ομάδων. Ο Χάιντς περνάει από τον Χένριξεν. Ο Γκαλέτο προσπαθεί και κάνει φάουλ εκεί βέβαια. Δεν είχε άλλη επιλογή ο Γκαλέτο. Νάτος. Στο 15. Χαλκιάς που κατευθύνει το τείχος του Παναθηναϊκού στη δεξιά πλευρά της άμυνας με... Νάτος εδώ στην παρθενική του εμφάνιση στο Champions League με δύο παίκτες στο τείχος του Παναθηναϊκού και ο Μανταβίκια που έχει αφήσει τη δεξιά πλευρά είναι καλός στις στισμένες μπάλες. Εκτελεί με φάλτσο, διώχνει ο Λιβάρες. Μπάλα πάει στον Πρέγκερ στις παρυφές της περιοχής. Ο Λιμπερόπουλος προσπαθεί να εμποδίσει και το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Ο Ρόι Πρέγκερ εδώ. Και ο Κώστας Χαλκιάς. Δεν έχει παίξει περισσότερα από 5 παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά
απόψε δικρική μερίδιο στη δόξα του Champions League και ο Χαλκιάς. Για να δούμε εδώ το Αμβούργο. Γίνει ο Χάιντς, προτιμάει ο Μπάρμπαρες, ο Βόρτζες, έχει χώρο, πέφτει. Ο Χαλκιάς out, ευτυχώς. Επικίνδυνη στιγμή, μεγάλος κίνδυνος εδώ. Να ο εξαιρετικός σκόρερ Μπάρμπαρες, ο Βόσνιος, που ανάλογα με τις περιστάσεις παίζει και αριστερά και πίσω. Σήμερα είναι center for. Ξανά προσπάθεια του πρώτου σκόρερ του Αμβούργου. Χαλκιάς έπεσε, προσπάθησε να κλείσει όλη την εστία με το σώμα οριζόντιο, νοτάς το ο Χένριξεν. Δεν έδωσε καλά εδώ το ελεύθερο, χαμηλά η μπάλα είναι. Φάουλ ο Λασιόπουλος. Κίντς. Αλλάζει το χώρο που παίζεται το παιχνίδι, απέναντι. Για τον Τέφτινγκ, ο Δανός. Μανταβίκια, δύο παίκτες Παναθηναϊκού καθαρά όμως. Ο Γκαλέτο κρατάει και περνάει ωραία για τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια να ανεβάσει λίγο περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Ο Νασιόπουλος μεταξύ όλων των αμυντικών κρατάει ο Λιμπερόπουλος με μαεστρία την μπάλα, τελικά κάποια στιγμή την χάνει. Δεν είχε στήριγμα. Επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ανέβηκε και ο Γκαλέτο να βοηθήσει. Βασινάς. Βόκολος. Λιμπερόπουλος. Ο Πάναντιτς κάνει ωραία κίνηση και ευνοεί τον Λιμπερόπουλο να του δώσει την πάσα ο Φίσας, ο οποίος τώρα περιμένει την προϋπόθεση για να βγάλει σέντρα. Χαμηλή, καλή για τον Λιμπερόπουλο, δυνατό το κοντρόλ, κακό το κοντρόλ. Ίσως δεν γινόταν και καλύτερα βέβαια με την δυνατή αυτή πάσα. Εδώ ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Χόλερμπαχ. Λιβάρες βάζει το πόδι, μπαλά εκτός των ορίων του γηπέδου, πλάγια. Και χτίζει σιγά σιγά επίθεση τον Αμβούργο, έτσι. Ξαναβγάζει λίγα μέτρα πιο κάτω του παλαπλάνια ο Λιβάρες. Χόλερμπαχ. Σηκώνει πολύ ωραίο ο Περουβιανός. Ο Νασιόπουλος επίσης μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και προσπαθεί να βγει πιο μπροστά. Και στέκεται και όρθιος παρά το μαρκάρισμα από τον Μπάρμπαρες. Ο Καραγκούνης η κόντρα για τον Γκαλέτο. Δεν θα βρει τον Νασιόπουλο. Δεν ήταν εκεί ο Νασιόπουλο. Και οι Γερμανοί στις εξέδρες. Εδώ έχει πολύ λίγες καινές θέσεις, κυρίως την πλευρά που θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι Έλληνες. Υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες μας, ομογενείς στην πλειοψηφία τους, διάσπαρτοι μεταξύ των Γερμανών. Ο Ολιβάρες για τον Καραγκούνη. Ανάμεσα σε δύο φάουλ. Και το παίρνει έξυπνα γιατί αν δεν του το έκαναν εκεί, ίσως να μην είχε μετά τι να κάνει την μπάλα ο Καραγκούνης. Πολύ μεγάλο το κέρδος με βάση τις συνθήκες της συγκεκριμένης φάσης για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Λιβάρες είναι τραυματισμένος και ο Γκάλαχερ περιμένει να δει αν μπορεί να συνεχίσει. Εδώ, κοιτάξτε, με τον Χόλερμπαχ και πέφτει κιόλα δυνατά. Ο Λιβάρες μάλλον συνεχίζει κανονικά. Ότι σηκώνονται, σηκώθηκε πάντως σίγουρα. 19 λεπτά στο Volkspark Stadion, φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είναι μόλις το τρίτο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί ο Καραγκούνης, ο Χούκουμα με το κεφάλι. Ο Ολιβάρες παίρνει την μπάλα από τον Χόλερμπαχ. Ελέγχει ο Κόβατς. Πάει να του κλείσει το δρόμο ο Νασιόπουλος. Ο Χάιντς, ο Πασινάς με διπλή προσπάθεια. Αλλά περνάει από όλους το κέντρο. Τελικά ο Γκαλέτο είναι αυτός που διορθώνει τα πράγματα. Καραγκούνης. Φίσας. Λιμπερόπουλος. Θα μιλά για τον Γκαλέτο. Πιο μακριά. Μανταβίκια, δυνατά ο Γκαλέτο. Τέφτιν, Κόβατς, δυναμώνει το παιχνίδι λίγο στο κέντρο. Πάναντιτς. Από τον Μπάρμπαρες, τον Πάναντιτς και από εκεί στον Χούκμα. Συμπληρώθηκε το 20 λεπτό στο Αμβούργο. Μεγάλη παλιά, βγαίνει ο Χαλκιάς με τον Χάιντς, μαζεύει. Και καθαρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φάση. Ο Κίντς πλεονεκτεί εκεί τον Ασιόπουλο, αλλά η κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Λιμπερόπουλος έχει δοθεί φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ πάνω στον Κίντς. Νάτος εδώ από το Μόναχο, δεύτερη τάξη ομάδα του Μόναχου, 1860, και βεβαίως τον Πανιόνιο. Δεν είναι ο μοναδικός του πρώην παίκτης απόψε βέβαια. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Φίσας, ο Βόκολος.
Φάουλ στον Λιμπερόπουλο από τον Κίντς. Ο Χένριξεν για τον Γκούμα και από εκεί για τον Βόκολο. Παναθηναϊκός ανεβαίνει με τον Καραγκούνη να περιμένει πάσα στα αριστερά, αλλά είναι κλεισμένος. Είναι οι Γερμανοί τώρα που κλείνουν τους διαδρόμους. Οι Γερμανοί βέβαια, ο Θεός να τους κάνει. Με τόσους ξένους παίκτες στην δεκάδα. Με Βόσνιους, με Δανούς, με Ιρανούς, με Ολλανδούς. Αλλά όπως και να το κάνει κανείς, έχει γερμανική φιλοσοφία το Αμβούργο, οι παίκτες του δηλαδή. Καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι Γερμανοαναθρεμένοι. Πολλά χρόνια. Εδώ και ο Καρντόζο ακόμα που έγινε αλλαγή νωρίτερα. Ο Λιβάρες ανεβαίνει από δεξιά, σταματάει υποχρεωτικά στον Κίεντς. Τώρα μπορεί να κλείσει και να βρει τον Καραγκούνη. Ο Χόλεμπραχ πολύ δυνατά. Πάλι ο Καραγκούνης που έχει δύναμη και πείσμα εκεί και γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Απέναντι μπάλα πιο ψηλά από τον Λιμπερόπουλο, φτάνει στο Μανταβίκια. Τεύτην με τον Γκαλέτο που πάει δυνατά. Παίρνει καθαρά ο Αργεντινός, σωστά ο Γκαλέτο αφήνει. Υπάρχει λύση του Φίσα στα αριστερά και αυτόν βλέπει ο Γκαλέτο. Για να δούμε εδώ. Ο Πάναντιτς είναι μπροστά. Προσπαθεί ο Φίσα να περάσει. Άω την μπάλα. Ο Κροάτης εδώ πάνω της. Για να δούμε όμως τι θα μας πει ο Μέλιος Ακελαρόπουλος που είναι δίπλα ακριβώς στον αγωνιστικό χώρο. Θα σας πω κάτι που δεν είναι δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, είναι πολύ πιο ψηλά, αλλά είναι σημαντικό. Ο Δημήτρης Αναβάκος είναι και πάλι εδώ, όπως ήταν και στο Τωρίνο. Παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες των παιχτών του Παναθηναϊκού και όπως μας έλεγε λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πρεσάρει για να μην αφήσει τους Γερμανούς να επιτίθενται. Αμβούργο που προσπαθεί να βγει με τον Χάιντς. Ο Χένριξεν πάει μπροστά, δυσκολεύει τις προϋποθέσεις για σουτ. Άω την μπάλα. Νάτος. Ο 23χρονος Μάρεκ Χάιντς, Τσέχος. Είναι και την Ολυμπιακή εμπειρία του Σίδνεϊ, έπεσε στην Σίγμα Όλομους. Όπως έπιασε το σουτ, η μπάλα έφυγε πάνω από το δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη. Κόβατς. Του Χαλκιάς, το συγγνώμη. Συνήθεια καμιά φορά. Πάναντιτς. Ο Βόκολος και ο Λιμπερόπουλος που πάει να κερδίσει έξυπνα. Κάτω από τα πόδια του Πάναντιτς, τώρα όμως περιμένει και κάποιο στήριγμα. Ο Νασιόπουλος ανεβαίνει. Κρατάει ο Λιμπερόπουλος, πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Χωρίς φάουλ, λέει ο Γκάλαχερ, ότι έχασε την μπάλα. Και αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Θα μπορούσε να το δώσει όμως εκεί. Ο Χένριξεν δίνει πολύ μεγάλη μάχη με τον Μπάρμπαρες, ο οποίος κερδίζει προς στιγμή και βγάζει στον Χάιντς. Δυνατά ο Μπασινάς που κάνει καλή δουλειά και σήμερα και κερδίζει. Ο Γκαλέτο έδωσε στον Ασιόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος περιμένει στην κορυφή της επίθεσης. Θέλουν να παίξουν τον αδείο ενδεχομένως. Περιμένει ο Λιμπερόπουλος. Τώρα το δίνει το φάουλο ο Γκαλακέ. Στο 24. Ξανά εδώ. Ο Λιμπερόπουλος με τον Τεύτινγκ. Καλή προσπάθεια για το replay αλλά δεν υποδόθηκε. Εδώ Τεύτινγκ. Και το πολυμελές τείχος για το Αμβούργο καθοδηγεί ο Μπουτ. Αν και φεύγει ο ένας προς τη μήνο Τεύτινγκ, για να δούμε. Ο Καραγκούνης, τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού εντός της περιοχής. Ο Καραγκούνης με τον Φίσα δεξιά. Ο Καραγκούνης σέντρα, δεν θα βρει κανέναν. Θα διώξει ο Χούγμαντ πλάγια. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει το παιχνίδι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Φίσα. Πάολο Σόζα εδώ στις εξέδρες, η μεγάλη μεταγραφή και ευρωπαϊκή προσωπικότητα του Παναθηναϊκού. Δεν τα κατάφερε ούτε σήμερα να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Ο Τεύτινγκ στο πλάγιο. Ο Βόκολος δυνατά, πολύ δυνατά. Ο Λιμπερόπουλος προσπαθεί και κερδίζει. Ο Νασιόπουλος είναι δίπλα. Και ένα στήριγμα ακόμα όμως και το Αμβούργο με τον Χόλερμπαχ. Σκάβει, ο Χένριξεν είναι κοντά. Ο Χάιντς που πιέζει και υποχρεώνει τον Χένριξεν να γυρίσει τον Γκούμα. Μακριά, Μπασινάς με ψυχραιμία στον Ολιβάρες. Αυτός για τον Χένριξεν. Και πολύ ωραία ελευθερώνουν από την άμυνα επέκταση του Παναθηναϊκού. Ανεβαίνει ο Ολιβάρες, μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα εδώ ο Γκαλαχέρ. Ακόμη και αν θέλει να δείξει κίτρινη κάρτα, μπορούσε να το κάνει μετά. Και την δείχνει βέβαια στον Κροάτη τον Κόβατς. Νάτος εδώ. Ο Κόβατς, ο αδερφός του παίζει στην Λεβερκούζεν. Ο Ρόμπερτς, νάτος εδώ λοιπόν.
ο Κόβατς που ανατρέπει τον Μπασινά. Παραλαμβάνω, μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα όμως και να δείξει την κίτρινη μετά. Ο Αναστασιάδης όρθιος μιλάει με τους παίκτες του και ο Ολιβάρες εκτελεί απέναντι για τον Βόκολο. Φίσας πιέζεται από τον Μανταβίκια. Χαλκιάς επίσης πιέζεται. Κούμας. Βόκολος, καθώς το Αμβούργο ανέβηκε προσπαθώντας να δυσκολεύσει την πάσα, τα κατάφερε. Ο Χόλερμπαχ εκτελεί το πλάγιο. Ο Μπασινάς βάζει το πόδι, ο Κιέντς είναι μόνος. 27 λεπτά θα συμπληρωθούν σε 25 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει σκορ. Ο Παναθηναϊκός που ισορρόπησε λίγο περισσότερο από ό,τι νωρίτερα την κατοχή της μπάλας. 56-44 είναι τώρα. Στην αρχή πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ο Μπασινάς έχει χτυπήσει. Σαν να μην έφεραν δηλαδή όλα τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό αυτές τις μέρες των τραυματισμών. Και ο Μπασινάς τώρα που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν απολύτως καλά όταν ξεκινούσε το παιχνίδι. Εδώ με τον Χόλερμπαχ που πατάει με το αριστερό πόδι στην δεξιά πλευρά των Μπασινά. Για να ακούσουμε τον Μέλιο Σακελαρόπουλο. Ευτυχώς το πρόβλημα δεν είναι το γνωστό, το προηγούμενο δηλαδή. Αυτό το αιμάτωμα στη γάμπα που κληρονόμησε από τον αγώνα της Νέας Μύρνης. Είναι πιο ψηλά το χτύπημα, που σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει υποτροπή, Αντώνη. Για να δούμε λοιπόν, ο Μπασινάς που μεταφέρεται με οφεωρείο εκτός αγωνιστικού χώρου στο Volks Park Stadion. Έδωσε την εντολή ο Γκάλαχερ να μπουν μέσα οι τραυματιοφορείς. Ο Αναστασιάδης φυσικά και είναι ανήσυχος και παρακολουθεί το τι συμβαίνει όρθιος. Θυμίσω ότι στον πάγκο του Παναθηναϊκού κάθονται απόψε εκτός του Νικοπολίδη ο Βλάοβιτς, ο Φλίψεν, ο Ζημιεύσκι, ο Σάριτς, ο Κουτσουρές και ο Κόλα. Ο Μπασινάς που σηκώνεται τελικά και ξαναμπαίνει, παίρνει την εντολή από τον ρέφερι. Κερδίζει δίνοντας πολύ μεγάλες μάχες εκεί ο Λιβερόπουλος. Και συνεχίζει αυτό το μαρκάρισμα είναι φάουλ όμως στον Κόβατς. Εδώ ο Γκάλαχερ. Χούκμα. Πάναντιτς που ανεβαίνει. Ο Χούκμα για τον Κίντς. Στα αριστερά περιμένει ο Κόβατς. Ο Κίντς προτιμάει δεξιά. Βρίσκει τον Πάναντιτς. Κροάτης με τον Λασιόπουλο. Κόρνερ. Πρώτο κόρνερ του αγώνα μετά από 29 λεπτά παιχνιδιού. Το κέρδισε ο Κροάτης. Του άφησε την άμυνα, ανέβηκε και βεβαίως πάει και στην περιοχή να πάρει θέση. Για να δούμε εδώ την αντίδραση του Παναθηναϊκού στη στημένη φάση. Τελεί ο Κόβατς, διώχνει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα προς στιγμή, με την ώρα τουλάχιστον, Βασινάς. Ο Μπρέγκερ που δεν θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο, θα το αφήσει για τον Κόβατς. Ο Κροάτης θα πάρει πολλά μέτρα φορά, όσα του επιτρέπει ο αγωνιστικός χώρος, δηλαδή απόσταση του αγωνιστικού χώρου της διευκρίνησης. Κεφαλιά από τον Φίσα, ο Χούκμα που αφήνει. Έχει ανέβει ο Κίντς και βρίσκει τον Χόλερμπαχ. Πιο αριστερά περιμένει ο Χάιντς, αυτός κάνει σέντρα όμως. Ο Χαλκιάς βγαίνει με τα δύο χέρια, προς τη μήνυ εστία ήταν για λίγο άδεια. Για να δούμε εδώ, ο κίνδυνος τελικά με τον Γκαλέτη, έχω την εντύπωση ότι θα εξουδετερωθεί. Πράγματι. Δυνατά έβαλε το πόδι ο Νασιόπουλος και ο Λιβερόπουλος με μία πολύ ωραία για τον Καραγκούνι, ο Πάναντιτς διώχνει πλάγια. Περνάει και αυτός ο κίνδυνος. Βόκολος. Παναθηναϊκός μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού έχει κινδυνεύσει σε δύο περιπτώσεις. Ένα σουτ ακόμη που έφυγε out, σιρτό που είχε πέσει ο Χαλκιάς, αλλά τα άλλα στέκεται με σκοπό το αποτέλεσμα που επιθυμεί για την ώρα, τη χρονική στιγμή τουλάχιστον του αγώνα, μια χαρά. Δεν ξέρω αν στο δεύτερο ημίχρονο θα βγαίνει το παιχνίδι στο 0-0, δώσει ο Αναστασιάδης εντολή για κάτι καλύτερο. Για την ώρα παίρνει αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ο Βόκολος δυνατά. Ο Κούμας με το κεφάλι, ο Χένριξεν επίσης. Ο Λιβάρες πολύ ψηλά. Ο Λιβερόπουλος προσπαθεί να κοντρολάρει.
Χόλερμπαχ. Χάιντς. Καθαρά κόβει ο Χένιξεν. Ο Λιμπερόπουλος τώρα. Μόνο στον Ασιόπουλο δεξιά. Αλλάζει με τον Λιμπερόπουλο. Πλάγια για τον Παναθηναϊκό είναι η μπάλα. Κακώς φωνάζει ο Τεφτή. Λιμπερόπουλος πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον Νασιόπουλο. Τελικά ο Πρέγκερ. Και από τον Κίντς τον Μπουτ πιέζει ο Νασιόπουλος. Πέρασε η μπάλα, αλλά τελικά πάλι σε πόδια εκτών του Παναθηναϊκού με τον Βόκολο. Αλλά δεν θα περάσει, δεν ήταν εκεί ο Καραγκούνης. Ολιβάρες. Λιμπερόπουλος. Ωραία κίνηση με πλάτη. Γυρίζει και βγάζει έξοχα για τον Ολιβάρες. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει ο Περουβιανός σε κόρνερ ο Μπουτ. Εξαιρετική κίνηση του Λιμπερόπουλου που γύρισε 360 μοίρες στο σώμα. Έβγαλε στον Περουβιανό που από τα δεξιά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε τουλάχιστον. Εδώ δείτε ξανά τη φάση. Αφού είναι τρεις παίκτες που κλείνουν τον Ασιόπουλο. Σουτάρει λοιπόν πολύ πλάγια για να σκοράρει κανείς. Αλλά το κέρδος είναι το πρώτο κόρνερ του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Στο 32. Ο Πέρσι Ολιβάρες εδώ. Και το κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Γιώργος Καραγκούνης. Αρκετός κόσμος στην περιοχή, όχι όλος ο Παναθηναϊκός βέβαια. Και λέει ο Καραγκούνης απέναντι. Ο Βόκολος με το στήθος δεν θα συνεργαστεί τελικά με τον Φίσα. Ελέγχει ο Πάναντιτς. Θέλει να βγάλει φυσικά κόντρα το Αμβούργο. Δεν θα μπορέσει γιατί ο Χένριξεν με εμπειρία και ψυχραιμία, η σταθερή αξία του Παναθηναϊκού εκεί, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Φίσας. Δυνατά. Βόκολος ήταν στη σωστή θέση. Δεν περνάει παλιά του όμως. Κόβατς. Δεξιά για τον Τεύτην. Κακό κοντρόλ. Έχει την ευκαιρία. Ο Βόκολος τελικά τον κόβει με εξαιρετική προσπάθεια. Και καθαρά βέβαια. Και παίρνει και το φάουλ. Κάτι που δεν αρέσει σε κανέναν. Ο Μανταβίκια που δεν έχει φανεί απόψε. Πραγματικά πολύ επικίνδυνος από τη δεξιά πλευρά. Την αριστερή δηλαδή της άμυνας. Το Αμβούργο που πάντα ενισχύει τα άκρα του και παίζει από εκεί με Μανταβίκια και Τεύτην από δεξιά, Χόλερμπαχ αριστερά και Χάιντς απόψε. Το Πρέγκερ χαμηλά για τον Ιρανό, το Μανταβίκια. Ο Φίσας είναι μπροστά. Καθαρά με τα πόδια την κόντρα βάζει, ο Καραγκούνης πάει δυνατά στον Τεύτην. Πολύ μεγάλες μάχες, ο Δανός κρατάει, βγάζει και τη σέντρα, ο Λιβάρες με το κεφάλι κόρνερ. Ένα διάστημα που, αν εξαιρέσουμε την προηγούμενη ευκαιρία του Ολιβάρες, το Αμβούργο προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμό και να δημιουργήσει πανικό στην άμυνα του Παναθηναϊκού που για την ώρα θα καταφέρνει. Ο Μανταβίκια εκτελεί τα πάντα και φάουλ και κόρνερ. Έρχεται από εδώ λοιπόν μπροστά. Εύκολα ο Χαλκιάς και δίνει στον Μπασινά που πρέπει να διώξει γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο λάθος. Ο Χαλκιάς σώζει. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Στο σούτ του Μπάρμπαρες κρατάει ο Χαλκιάς και δικαίως φωνάζει. Φαντάζομαι στην επανάληψη της τηλεόρασης της Γερμανικής θα ξαναδούμε ακριβώς τι έγινε. Κοιτάξτε, το λάθος εδώ, Χαλκιάς. Για τον Μπασινά, βάζει το σώμα και ευνοείται ο Πρέγκερ. Φυσικά καλύπτεται ο Μπάρμπαρες με τα μακριά του χέρια ο Χαλκιάς σε κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα προς τα πίσω. Ο Γκούμας και τελικά διώχνει ο Ολιβάρες. Δύσκολες στιγμές, ο Βόκολος με το κεφάλι. Ο Μανταβίκη από μακριά δεν πιάνει σουτ και ευτυχώς ηρεμία. Με την απομάκρυνση του Χένριξεν. Για να δούμε, πιέζει το Αμβούργο. Είναι ένα κρίσιμο διάστημα εδώ. Ο Φίσας, βγαίνει ο Χαλκιάς, κίνδυνος και πάλι. Ο Αμβούργο έχει καταφέρει για λίγο να δημιουργήσει πανικό, αλλά είμαστε στο 35 και πρέπει λίγο να ηρεμήσει η κατάστασή της. Να ο Χαλκιάς εδώ που έκανε την πολύ καλή απόκρουση νωρίτερα. Ο Τεύτινγκ στο πλάγιο. Το 0-0 στο Folks Park Stadion διατηρείται. Λιμπερόπουλος που είναι πίσω και πού να είναι άλλωστε. Κίντς. Κάνει σέντρα. Γκούμας. Πριν η μπάλα φτάσει στον Μπάρμπαρες. Μακριά ο Βόκολος. Ο Νασιόπουλος με το σώμα. Λέει ο Γκάλαχερ ότι έκανε αυτός φάουλ. Μανταβίκια. Ο Ιρανός είναι αυτός που έχει και πάλι την μπάλα. Ανοίγεται ο Πρέγκερ αριστερά. Μπάρμπαρες με τον Καλέτο που παίρνει καθαρά.
Τη βγάζει για τον Λιβερόπουλο και ο Παναθηναϊκός μετά από ώρα προσπαθεί να βγει αυτός μπροστά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Λασιόπουλος είναι μόνος του με τον Ντουμπ. Θέλει να τον νικήσει, τον περνάει. Άδεια η εστία. Γκολ εκπληκτικό από τον Γιώργο Λασιόπουλο που ανοίγει το σκορ στο Volkspark Stadion στο 36. Εξαιρετική αντεπίθεση. Υπόδειγμα από τον Γιώργο Λασιόπουλο που απέναντι από τον Μπουτ πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Να ο Γιώργος Λασιόπουλος που απόψε για πρώτη φορά στην καριέρα του ξεκίνησε ως βασικός σε αγώνα του Champions League και πετυχαίνει φυσικά το πρώτο γκολ στην δική του καριέρα σε τόσο υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος Λασιόπουλος λοιπόν που σήμερα παίζει αντί του Μαζέχα και τον αντικαθιστά επάξια όπως προκύπτει από αυτή την φάση. Δείτε ξανά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Νασιόπουλος που βγαίνει απέναντι από τον Μπουτ. Εδώ είναι όλη η ιστορία αυτή τρίπλα στον Μπουτ. Εξαιρετική τρίπλα. Καινή εστία 0-1. Και πάρα πολύ καλή βεβαίως η πάσα από τον Γκαλέτο την κατάλληλη στιγμή στην πλάτη της άμυνας του Αμβούργου. Για να δούμε την αντίδραση του Αμβούργου που πριν από λίγο είχε ένα πεντάλεπτο εκρηκτικό. Είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό στην περιοχή. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τους κινδύνους και όχι μόνο αυτό, αλλά στην φάση που ξαναβλέπετε, άνοιξε το σκορομπούτ, απλώνει τα δύο χέρια, βάζει και το αριστερό πόδι. Πολύ καλή κλειστή τρίπλα από τον Ασιόπουλο στην καινή αιστεία πια. Καινή γιατί αυτός έχει καταφέρει να την κάνει έτσι, 0-1. Και μας το ξαναδείχνουν για πολλές φορές αυτό το εξαιρετικό γκολ του Ασιόπουλου. Σηκώνει απέναντι ο Καραγκούνης για τον σκόρερ, ο Μανταβίκη είναι πιο κοντά. Είδατε για λίγο και τους Έλληνες με ένα καπνογόνο στο πάνω διάζωμα του Volkspark Stadion. Γκαλέτο κερδίζει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει πάρα πολλές κόντρες στο κέντρο. Κούμας, Καραγκούνης, ο Λιβάρες περιμένει δεξιά, εκεί πάει πάσα. Και νωρίτερα ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάρες, λίγο πριν τον γκολ. Πάει ο Χόλερμπαχ, πάει και ο Λιβάρες να πιέσει. Κόβατς. Πάναντιτς. Μανταβίκια. Πλάγια μπάλα από τον Βόκολο. Κάνει και σήμερα καλό παιχνίδι και είναι από τους πιο φορμαρισμένους τον τελευταίο καιρό παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Σαν να είναι 0-0 το παιχνίδι. Ο Κιν στην περιοχή, ο Βόκολος καθαρίζει και πάλι. Ο Χούκμα δυνατά. Είναι κοντά ο Καραγκούνης, αλλάζουν σε τρίγωνο οι παίκτες του Αμβούργου. Ο Γκαλέτο. Χούκμα. Ο Λιβερόπουλος που πιέζει. Είναι φανερή διάθεση των παιχτών που από το πρώτο λεπτό να το κάνουν αυτό. Καθαρά ο Γκαλέτο βρε το πόδι στον Κόβατς. Πάναντιτς. 39 λεπτά. Και πάλι ο Γκαλέτο που πιέζει είναι πολύ καλός. Περιμένει ο Λιβερόπουλος την πάσα και την δέχεται. Και ανεβαίνει ο Λιβάρες από τα δεξιά. Πήρε την μπάλα ο Χόλερμπαχ, τον πίεσε ο Χάιντς βέβαια. Και τώρα ο Πρέγκερ, χρειάζεται προσοχή, εδώ υπάρχει χώρος. Σουτ, έξω η μπάλα. Ακούμε το Μέλιο στο Κεναρόπουλο. Ασφαλώς δεν το συζητάμε, θα πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού να κλείσουν το ημίχρονο οπωσδήποτε με το σκορ αυτό. Είναι οι περιπτώσεις που οι προπονητές λένε ότι πρέπει οι παίκτες τους να τρώνε την μπάλα. Έτσι ακριβώς φυσικά είναι. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να αποκομίσει σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός, αυτό το 0-1. Και πραγματικά θα πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο πάθος και δύναμη στις μάχες του κέντρου. Απέναντι σε γερμανική ομάδα, λέγαμε δεν είναι όλοι Γερμανοί, περισσότεροι είναι ξένοι, αλλά είναι γερμανοαναφρεμένοι. Αλλά πολύ δυνατά επάνω στην μπάλα. Το ίδιο κάνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. 40 λεπτά στο Αμβούργο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 από το 36 με τον Ασιόπουλο. Μπάλα πάει μακριά στον Χούκμα, τον Λίμπερο που έχει ανέβει. Καθαρά κόβουν με τον Λιμπερόπουλο. Ο Γκαλέτο, οι κόντρες εκεί χρειάζεται προσοχή και καταφέρνουν πράγματι να βγάλουν την μπάλα από την πλευρά του γηπέδου που αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Χόλερμπαχ. Κίντς. Καλή προσπάθεια από τον Φίσα. Βγαίνει ο Μπάρμπαρες και βρίσκει τον Τέφτινγκ. Περνάει μπάλα από τον Φίσα, ο Βόκολος για τον Μανταβίκια. Πάει και ο Καραγκούνης. Ο Ιρανός που κρατάει με τον Καραγκούνη που πλεονεκτεί πλέον και παίρνει και το φάουλ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Καραγκούνη, εξαιρετική. Εδώ ο Γκάλαχερ.
Εδώ ο Γιώργος Καραγκούνης που λίγο έλειψε την περασμένη εβδομάδα στο Τωρίνο να πετύχει το πρώτο γκολ της καριέρας του στην Ευρώπη. Ένα εξαιρετικό σου. Οι συμπατριώτες μας εδώ στις εξέδρες του Volkswagen Stadium. Μπορεί να μην ανταμείφθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου εδώ από την Εθνική Ομάδα, αλλά σήμερα τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο Παναθηναϊκής εξέδρες, κυρίως βέβαια Παναθηναϊκή, αλλά όλοι οι Έλληνες εδώ ενισχύουν την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Η κάμερα επιμένει στον Κίντς, ενώ την μπάλα την έχει ο Πάναντης δεξιά. Τώρα βρίσκει τον Μανταβίκια. Καθαρή κόντρα και κόψιμο από τον Κούμα. Η μπάλα βγαίνει για τον Ασιό που λένε ο Κίντς. Χόλερμπαχ. Ο Χένριξεν πιέζει, δεν αφήνει τον Χάιντς. Χόλερμπαχ. Ο Ολιβάρες είναι μπροστά. Και πάλι ο Χόλερμπαχ συνεχίζει να κρατάει την μπάλα. Η κόντρα. Ο Ασιόπουλος με δύναμη. Έχασε την κεφαλιά όμως από τον Κίντς. Ο Χάιντς με τον Χένριξεν τον απέφυγε. Με καλή κίνηση ο Μπρέγκερ. Out είναι. Τι κόρνερ, κόρνερ λέει ο Γκαράκια. Είναι κόρνερ πράγματι στο 42, το τέταρτο του Αμβούργου. Από το πόδι του Χένριξεν, εδώ Μπρέγκερ. Του μπήκε δυνατά στη φάση. Το Μανταβίκε όπως πάντα εκτελεστής. 3 λεπτά πριν τα 45 συμπληρωθούν στο πρώτο μέρος. Ο Ιρανός εκτελεί, ο Βόκολος με το κεφάλι. Μπάλα έχει βγει. Λέει τουλάχιστον ο πρώτος βοηθός. Μανταβίκια λοιπόν. Χόλερμπαχ. Καταφέρει να περάσει. Ο Μανταβίκια να κάνει τη σέντρα. Ο Βόκολος πανταχού παρών. Και μάλιστα βγάζει τον Μπασινά. Τρεις παίκτες του Αμβούργου. Ο Μπασινάς πάρα πολύ σωστά απέναντι για τον Καραγκούνη. Δεν είναι ακάλυτος από την άμυνα. Ο Μπασινάς κρατάει ακόμα ο Καραγκούνης. Ο οποίος τελικά δεν έχει άλλη επιλογή. Πολύ καλό σου τάουτ. Πολύ καλό σου του Καραγκούνη. Ο Αναστασιάδης. Εδώ. Εδώ ο Μπούτ που τα χρειάστηκε και πάλι. Μένιος ο Κελαρόπουλος. Η κάμερα βεβαίως δείχνει τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Άγγελο Αναστασιάδη, σε αυτό το σούτ του Γιώργου Καραγκούνη. Δεν δείχνει όμως τον Γερμανό προπονητή, ο οποίος ορίεται στον πάγο. Χτυπάει χέρια-πόδια και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάστασή του. Για να δούμε τον Αμβούργο όμως εδώ με τον Μανταβίκη που κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Χαλκάς, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε εδώ, γιατί όχι βεβαίως, να έχει το 0-2. Το σούτ του Καραγκούνη έφυγε μόλις out, καθώς έβγαιναν και ο Μπασινάς αριστερά. Βόκολος, τον Μανταβίκη αφάουλ είναι αυτό. Ο Λεωνίδας εδώ που λέει ότι βρήκε την μπάλα. Επιστρέφει στην άμυνα. Λιγότερο από 1,5 λεπτό πια για να συμπληρώσουμε τα 45. Ο Τεύτιν που δεν θα εκτελέσει αυτός αφήνει στον Χόλερμπαχ ο οποίος πάει στη δεξιά πλευρά. Κατ' εξαίρεση εδώ. Και εκτελεί αυτός. Αλλά από όλους ο Βόκολος που προλαβαίνει την κεφαλιά. Καραγκούνης που διώχνει. Δευτερόλεπτα πια για να συμπληρώσουμε τα 45. Ο Αναστασιάδης φωνάζει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 από το 36 με τον Γιώργο Νασιόπουλο. 1-0 στο Volkswagen Stadion. Κόβατς. Αλλάζει απέναντι. Είναι ο Τεύτιγκ. Βγαίνει καθαρά ο Γκούμας και ενώ και κίνδυνος εκεί ο Μπρέγκερ που κόβεται από τον Κούμα. Τελικά η μπάλα καταλήγει δεξιά στον Μανταβίκια. Πάει μπροστά ο Φίσας και είναι κόρνερ. Το πέμπτο του Αμβούργου. Έναντι ενός του Παναθηναϊκού. Ο Βάγκελς Τορφεδό. Καθόλου ευχαριστημένος. 2 λεπτά επιπλέον θα παιχτούν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δείχνει ο τέταρτος ρέφερι. Κόρνερ. Αλκιάς που είχε βγει αλλά σταμάτησε προς τα σώματα, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε. Και την κρατάει ο Καραγκούνης, ο Παναθηναϊκός πάλι προσπαθεί. Άλλη μία από τις επικίνδυνες αντεπιθέσεις του απόψε. Φίσας, επιστρέφει το Αμβούργο. Μασινάς. Πιέζει ο Νασιόπουλος, η μπάλα φτάνει στον Κόβατς. Και από εκεί στον Κίντς. Περιμένει την πάσα ο Χάιντς.
Γίνεται το λάθος, ο Λασιόπουλος βγαίνει και κρατάει πάρα πολύ ωραία. Δίπλα ο Λιμπερόπουλος του τη δίνει. Ευκαιρία ξανά για τον Παναθηναϊκό. Ο Λιμπερόπουλος θα κάνει το σούτο μπουτ σε κόρνερ. Λέει όχι. Εδώ ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Το Παναθηναϊκός κάθε φορά που βγαίνει στην κόντρα φτάνει κοντά σε γκολ. Κοιτάξτε εδώ τον Λιμπερόπουλο από τα πλάγια, από τη θέση που κάποια στιγμή πριν το 0-1 έχει σουτάρει και ο Λιβάρες. Λίγο πιο αριστερά και ο Καραγκούνης νωρίτερα. Αυτό είναι το δεύτερο του Παναθηναϊκού. Ένα λεπτό μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 45. Ο Παναθηναϊκός που κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο Αμβούργο και βεβαίως έχει το ιδανικό σκορ για πρώτο ημίχρονο. Καραγκούνης, μπάλα χαμηλά. Δεν περνάει από εκεί, αλλά φτάνει στον Ολιβάρες. Καραγκούνης περιμένει. Αντισέντρα ο Περουβιανός. Μπάλα περνάει. Για λίγο ακόμα την κερδίζει με το πόδι και τελικά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα συνεχίσει την επίθεση. Με το τρίτο κόρνερ. Πάει να το εκτελέσει ο Καραγκούνης αργά αργά. Έχουν συμπληρωθεί, 1,5 λεπτό στις καθυστερήσεις πια, δηλαδή μετά το τέλος του 45, στις μέρες του 45, ο κόσμος αποδοκιμάζει. Ο Καραγκούνης έκλεισε και λίγο τα αυτιά. Εκτελεί το κόρνερ, με φάλτσο καλό είναι, βγαίνει ο Μπουτ, χάνει προς στιγμή την μπάλα, αλλά την μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια και δίνει αμέσως στον Μανταβίκια για να δημιουργήσει προϋποθέσεις κόντρας. Ο Κόβατς είναι που έχει την μπάλα. Μπάρμπαρες. Παλιά απέναντι ο Χένριξεν. Έρχεται ο Τεύτιν. Λιβάρες με τον Μπάρμπαρες. Για μία ακόμη φορά η άμυνα του Παναθηναϊκού προσπαθεί να σταματήσει τη φάση και ο Γκάλαχερ σταματάει το παιχνίδι, το τελειώνει. Στέλνει τους παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον γκολ του Γιώργου Νασιόπουλου από το 36-1-0. Θα είμαστε κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί στο Volkspark Stadion του Αμβούργου, στο πάρκο του λαού δηλαδή. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της γερμανικής ομάδας από το 36 με γκολ του Νασιόπουλου 1-0. Το Αμβούργο έχει μία αλλαγή στη θέση του Κίντς που έπαιζε πίσω στην άμυνα. Περνάει ο Κέτελαρ, ο νεοαποκτηθής φέτος, 23χρονος από την Gladbach, συμπαίκτης του Φλίψεν σε αυτή την ομάδα την τελευταία χρονιά που υποβιβάστηκε. Ο Κέτελαρ που είναι από τα τελευταία χαρτιά βέβαια του Πάγκελστοφ στην αναμέτρηση προσπαθώντας να γυρίσει το παιχνίδι. Παίζει μπροστά, είναι ακραίος, είναι επικίνδυνος. Δεξιά δηλαδή θα παίζει ο Μανταβίκια. Βλέπουμε τώρα 5 παίκτες του Αμβούργου τοποθετημένους ενδιάμεσα στους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Και βέβαια στο Αμβούργο που δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιτεθεί μαζικά. Ο Παναθηναϊκός που έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλό στην άμυνα. Αξιοποίησε μία εκ των 3-4 πολύ καλών ευκαιριών που είχε σε αντεπίθεση. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο γκολ με τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν. Τελικά έχει αυτό το 1-0. Εκτελεί ο Τεύτινγκ το πλάγιο. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Χαλκιάς καθυστερεί. Βγαίνει με το πόδι τελικά. Και διώχνει την μπάλα μακριά ο Νασιόπουλος. Ο Χούγκμα. Ο Τεύτινγκ που περιμένει και δέχεται την πάσα από τον Κέτελαρ. Ο Φούκμα που γυρίζει πάει να κλέψει ο Λιμπερόπουλος. Ο Πάναντης που τον βοήθησε και η μπάλα πάει απέναντι στον Χόλερμα. Κεφαλιά του Γκούμα. Πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και η μεσαία γραμμή. Ο Καραγκούνης κερδίζει. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία. Καθαρά φεύγει ο Νασιόπουλος από πίσω. Ένα σκηνικό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο 3 και 4 φορές και μία φορά να βγαίνει γκολ. Για να δούμε τον Νασιόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος που κρατάει είναι κλεισμένος. Δεν μπορεί να γυρίσει το σώμα του εκεί βέβαια. Και γι' αυτό ξαναγυρίζει την μπάλα στον Νασιόπουλο. Ζητούν πολύ τώρα. Μεταξύ αυτών ο Καραγκούνης που βρίσκει τον Βασινά. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και από τον Βασινά και από τον Γκαλέτο. Για τον Βόκολο φυσικά στην άμυνα. Είναι άδικο να πει κανείς ότι υστέρησε κάποιος. Ο Καραγκούνης με αυτοθυσία, ο Φίσας με δύναμη. Γυρίζει για τον Λιμπερόπουλο. Προωθείται ο Φίσας, περίμενε την πάσα και γυρίζει πιο πίσω τώρα και τελικά πλάγια η μπάλα. Παναθηναϊκός που όποτε αποφασίζει να βγει μπροστά δημιουργεί πανικό στην άμυνα του Αμβούργου.
Εδώ ο Μπρέγκερ που ξεκαθάρισε τα πράγματα, αλλά είναι επιθετικός κανονικά. Το πλάγιο λοιπόν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, καθώς είμαστε στα 2,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου με τον Ολιβάρες. Μασινάς, Περουβιανός, και πάλι γυρίζει για τον Φίσα με κεφαλιά πολύ δυνατά μπροστά από τον Λιμπερόπουλο Μανταβίκια. Ο Παναθηναϊκός που επιμένει να πιέζει και με άλλη αυτοπεποίθηση, βλέποντας ότι μπορεί να ελέγξει, να απειλήσει, κρατάει την μπάλα με μεγαλύτερη σιγουριά στα πόδια του, αλλά χρειάζεται και προσοχή στις αντεπιθέσεις που είναι το όπλο του Αμβούργου και που δεν πρέπει να βγουν. Τεύτινγκ. Περνάει ένα μέσα από δύο και τον Φίσα και τον Καλέτο. Χαμηλή πάσα για να ευνηδιάσει, αλλά ο Γκούμας δεν ευνηδιάζεται εύκολα. Κόβατς. Κερδίζει πρώτου Νασιόπουλου. Πατάει ο Χάιν στον Καλέτο που κάνει μεγάλο παιχνίδι, ίσως ο καλύτερος του πρώτου ημιχρόνου. Έκοψε. Μπάλα από τον Χόλερμπαχ στον Χάινς. Ο Ολιβάρες προλαβαίνει, είναι πιο κοντά. Και κερδίζει και πολύ ωραία τριπλάρη κιόλας. Και βγάζει μπροστά ο Λιμπερόπουλος. Και το σφύριγμα που παίρνει ο Παναθηναϊκός από τον Γκάλαχερ, καθώς ο Ολιβάρες είναι στο έδαφος. Χτυπημένος για όχι πρώτη φορά απόψε. Ο Χάινς που λέει ότι δεν έκανε φάουλ. Αλλά ο Γκάλαχερ που είναι καλός σε γενικές γραμμές, το έδωσε. Εδώ ο Πάγκελστορφ. Στο Αμβούργο θα είναι η δουλειά του τελευταία χρόνια. Ο Μπούργο που επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, στην κορυφαία διοργάνωση. Μια άλλη ομάδα πια. Τελευταίες αναμνήσεις. Μεγάλο παιχνίδι του Αμβούργου, ενδεχομένως να μούνται αρκετοί. Κάλτς, Μάγκατ. Φανέλα εδώ έχει φορέσει και ο Μέγκεμπάουερ και ο Κίγκα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει απέναντί του μια, αν μη τι άλλο, ιστορική ομάδα της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι απουσίαζε τόσα χρόνια των πρωταθλητριών ή Champions League. Άλλωστε είναι η πρώτη της συμμετοχή σε αυτό. Μανταβίκια. Περνάει, κέρδισε την κόντρα από το Φίσα εκεί, αλλά ο Γκαλέτο είναι γρήγορος. Ο Μανταβίκια πιο γρήγορος όμως. Κάνει τη σέντρα, ο Γκούμας με το κεφάλι. Ξανά ο Ιρανός, έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Βγαίνει ο Χαλκιάς, δεν έχει λόγο εκεί να κάνει λάθος, είναι απολύτως μόνος. Κερδίζει την μπάλα και τη βγάζει για τον Καραγκούνη. Ο οποίος πάει στα πλάγια, κρατάει, συνεχίζει με δύναμη και πολύ έξυπνα, με ωριμότητα παίρνει το πλάγιο εκεί. Εδώ ο Τεύτινγκ. Ακούμε το Μένιο Σακελαρόπουλο. Σε τρεις μέρες το Αμβούργο κλείνει τα 113 χρόνια ύπαρξής του. Και βεβαίως όλοι θέλουν να γιορτάσουν με μια πολύ καλή εμφάνιση στο Champions League. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά για το Αμβούργο. Αυτό είναι καλό για τους Έλληνες. Ο Αθηναϊκός φροντίζει λοιπόν να χαλάσει την γιορτή που θα ήθελαν οι Γερμανοί. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να το κάνει μέχρι το τέλος και όλα συνηγορούν με βάση την απόδοση και το πάθος των παικτών του ότι θα τα καταφέρει. Για να δούμε ο Λιμπερόπουλος για τον Χένριξεν, το φάουλ εις βάρος του Παναθηναϊκού. Αφού ο Χένριξεν έβγαινε μόνος του μπροστά. Εδώ ο Πάναντιτς που ευχαριστεί τον διαιτητή για το σφύριγμα. Εδώ ο Λιμπερόπουλος με τον Πάναντιτς. Το δεξί τον τράβηξε, συνέχεια τραβάει και ο Πάναντιτς. Φάουλ σφυρίχθηκε για την πρώτη κίνηση του Λιμπερόπουλου με το χέρι βέβαια. Τεύτινγκ. Περνάει ο Μανταβίκια τον Φίσα, κάνει χαμηλά τη σέντρα. Ψηλά η μπάλα, διώχνει ο Γκούμας. Χούγκμα, Ολλανδός. Σέντρα, υπάρχει κενός χώρος εκεί, βγαίνει ο Βόκολος να κλείσει. Γκαλέτο. Κοιτάξτε με πόση ψυχραιμία γύρισε σωστά στον Καραγκούνη. Και αυτός απέναντι αλλάζει το χώρο που παίζεται το παιχνίδι. Νασιόπουλος. Λιμπερόπουλος περιμένει, ανεβαίνει και ο Μασινάς. Του τη δίνει από πίσω όμως από τον παίκτη μπάλα. Το Αμβούργο τώρα σε ένα παιχνίδι με πολύ καλό και γρήγορο ρυθμό. Η πάσα καλύπτεται, λέει ο βοηθός. Ο Χάιντς που θέλει να γυρίσει. Ο Ολιβάρες βάζει την κόντρα. Έχει δεύτερη ευκαιρία ο Τσέχος. Κάνει τη σέντρα ο Βόκολος πανταχού παρών και πάλι. Και στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή. Και έριξε μακριά. Τώρα ο Λιμπερόπουλος είναι που πιέζει. Τον Χούγκμα εκεί. Ζητάει να ανέβει και κάποιος άλλος και το κάνει ο Καραγκούνης. Ατμόσφαιρα δυνατή. Ατμόσφαιρα που δεν μπορεί να πτωήσει για την ώρα όμως τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι στέκονται πάρα πολύ καλά απέναντι στο Αμβούργο. Πολύ καλά είχαν σταθεί άλλωστε και στο Τωρίνο πριν από μία εβδομάδα, αλλά εκεί μίλησε η ατυχία, το πέπλο της ατυχίας που τύλιξε τον Παναθηναϊκό και στην Αθήνα και στο Τωρίνο.
Εδώ Αναστασιάδης. 44.350 οι θεατές του αγώνα απόψε στο Volkspark Stadion, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που ανακοινώθηκε μόλις τώρα από τα μεγάφωνα. Το γήπεδο χωράει 49.867. Υπάρχει αγώνας φέτος που να έχει πέσει το Αμβούργο κάτω από 44.000. Κόβατς. Μανταβίκια. Ο Κροάτης σηκώνει για τον Τέφτινγκ. Το κενό τρέχει να καλύψει ο Βόκολος και το καταφέρνει με επιτυχία. Στο 53. Παναθηναϊκός προηγείται του Αμβούργου με τον γκολ του Νασιόπουλου στο 36. Ο Αμβούργου που έχει κάνει δύο αλλαγές. Με τον Παναθηναϊκό συνεχίζουν οι ίδιοι 11 που ξεκίνησαν. Χαλκιάς, Χένριξεν, Ολιβάρες, Γκαλέτο, Γκούμας, Βόκολος, Νασιόπουλος μπροστά. Με Λιμπερόπουλο, Μπασινάς, Καραγκούνης και Φίστας. Παλιά προς τα πίσω του Πάναντιτς. Χόλερμπαχ. Τρέχει ο Νασιόπουλος. Σέντρα από τον Κέτελαρ, δεν περνάει από τον Γκούμα. Κόβατς. Καθαρά το κόψιμο τον Γκαλέτο, αλλά συνεχίζει ο Κροάτης με δύναμη. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Στο κέντρο πολλές μονομαχίες. Ο Καραγκούνης με το σώμα. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, έδειξε ο βοηθός. Φάουλ υπέρ του Αμβούργου, δείχνει ο Γκάλαχερ. Ο βοηθός θεώρησε προφανώς ότι το μαρκάρισμα όμο με όμο εκεί δεν ήταν φάουλ. Κέτελαρ εκτελεί ο Χαλκιάς με τα δύο χέρια. Ακούμε το Μέλιο στο Κελαρόπουλο. Ήρθε η ώρα για την πρώτη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης που πήρε την εντολή για να σηκωθεί από τον πάγκο για να ζεσταθεί είναι ο Μπλένταρ Κολά. Ο Αναστασιάδης λοιπόν θα ρίξει σε λίγο στη μάχη του Αμβούργου τον Μπλέντι Κολά, που σήμερα δεν ξεκίνησε. Κούμας που ζητάει φάουλ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εδώ, στα 25 του χρόνια. Χόλερμπαχ. Τρέγκερ φάουλ. Ο κόσμος προσπαθεί να ενθαρρύνει τους παίκτες της HSV, όπως λένε το Αμβούργο οι Γερμανοί εδώ. Κανείς δεν το λέει Αμβούργο. Αθλητική Ένωση Αμβούργου σημαίνει το HSV. Εκτελέσει ο Μανταβίκια. Αλκιάς βγαίνει με τις γροθιές. Αλλά φτάνει όχι πολύ μακριά στις παρυφές της περιοχής των Breaker Out. Τελειώνει και αυτή η φάση με το πέμπτο σούτ του Αμβούργου εκτός εστίας στο μάτς. Και ένα εντός υπάρχει μόνο εστίας, που είχε διώξει, αν θυμάστε, στο πρώτο ημίχρονο με τα δύο χέρια υψωμένα ο Χαλκιάς σε κόρνερ. Ήταν του Μπάρμπαρες το σούτ τότε. Τώρα είναι ο Μανταβίκια που εκτελεί το φάουλ. Ο Χαλκιάς που έχει τραυματιστεί δεν φαίνεται να είναι πολύ σοβαρό στο δεξί πόδι. Ο κόσμος αποδοκιμάζει, γιατί καθυστερεί το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και ο Γκάλαχερ είδε τον Χαλκιά, ο οποίος είναι σε θέση να συνεχίσει όπως φαίνεται. Ο Αναστασιάδης για λίγο σηκώθηκε από τον πάγκο ο φυσιοθεραπευτής του Παναθηναϊκού, Βασίλης Οικονομίδης, ξανακάμπησε όμως. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και ο Τόνι Γεμπόα, ο Γκανέζος, που στα δύο τελευταία παιχνίδια Champions League, σήμερα και στη Λα Κορούνια, δεν ξεκίνησε. Είναι ντεφορμέ, αλλά μπορεί να ζητήσει την εμπειρία του σε λίγο ο Πάκελστορφ. Για να δούμε τον Φίσα. Με τον Μανταβίκια γυρίζει χαμηλά. Τέφτινγκ. Πλάγια μπάλα. Τον Καραγκούνι. Ακούμε τον Μένιο Σακελαρόπουλο. Νομίζω ότι πάμε για αλλαγή πλάνων και σχεδίων. Ο Κόλα ξαναδίνεται και ξανακάθεται στον πάγκο. Σηκώθηκε αυτή τη φορά ο Σάριτ, ο Ντάνιελ Σάριτ. Μάλιστα, ο Αναστασιάδης λοιπόν ετοιμάζει τελικά τον Κροάτη. Πολύ καλό το Σάββατο στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Κόβατς, Γκαλέτο, προσπάθησε. Από τον Χούγκμα η παλιά. Ο Βόκολος είναι εκεί με τον Γκούμα. Ο Γκούμας είναι που κέρδισε. Έδιωξε προσωρινά γιατί ο Μανταβίκια τώρα βρίσκει στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού τον Πρέγκερ. Που απέφυγε τον Βόκολο, πιο χαμηλό κέντρο βάρους, πέρασε, αλλά ο Γκούμας έδιωξε. Εδώ ο Γκούμας, και αυτός πολύ καλό παιχνίδι στην άμυνα. Με αποτέλεσμα βέβαια να μην έχουν φανεί μεγάλα όπλα του Αμβούργου, όπως ο Μπάρμπαρες, νάτος εκεί, με τον Γκούμα. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Τέφτινγκ.
Πάλι συναγερμό στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Έκανε να βγει, δεν βγήκε τελικά ο Χαλκιάς, έδιωξε η άμυνα. Και πολύ ωραίο ο Καραγκούνης. Φάουλ, λέει ο ρέφερη. Και είναι ένα διάστημα που η μπάλα γυρίζει γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού για αρκετή ώρα. Ο παίκτης που θα βγει από το γήπεδο είναι ο Νασιόπουλος. Συνεπώς στο 58 ο Σάριτς περνάει. Ο Νασιόπουλος, ο σκόρερ του παιχνιδιού, στην παρθενική του εμφάνιση ως βασικός, από την αρχή δηλαδή, στο Champions League, σκόραρε στο 36, έχει βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Είναι ο παίκτης που με το δικό του γκολ έχει χωρίσει τις δύο ομάδες απόψε. Ο Σάριτς μπαίνει λοιπόν στην αναμέτρηση. Νάτος εδώ, ξέρει πολύ καλά από Champions League ο Σάριτς. Δεν είναι καθόλου άπειρος. Παίζει απόψη για 12η φορά σε αγώνα Champions League. Η κεφαλιά του χένεριξε. Πιάνει ο Χαλκιάς. Φωνάζει ο κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε, ο Σάριτς έχει παίξει με την δυναμό του Ζάγκρεπ, βέβαια, Champions League. Πάει να γίνει το λάθος, διορθώνει ο Φίσας. Και τώρα Καραγκούνης. Παναθηναϊκός προσπαθεί να περάσει μπροστά. Οι αντεπιθέσεις του στο πρώτο μέρος ήταν πραγματική φωτιά. Σε μία από αυτές άλλωστε. Μία από αυτές άλλωστε τελείωσε με γκολ. Φίσας. Δύο παίκτες του κλείνουν τον δρόμο. Μπασινάς, εκεί δεν είναι κανείς. Δεύτερη προσπάθεια. Πολύ δυνατά ο Μπασινάς. Κερδίζει. Με τον Φίσα μπερδεύονται. Κερδίζει ο Φίσας για τον Μπασινά. Κοιτάξτε σε πόσο μικρό χώρο γίνονται όλα αυτά. Βόκολος. Πολύ καλή τρίπλα. Παλιά πουθενά όμως. Στο 59. Σε ένα λεπτό δηλαδή συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα. Παναθηναϊκός είναι μπροστά. Με γκόλα το 36. Και προσπαθεί να κρατήσει τα κεκτημένα. Ο Σάριτς που πάει να πιέσει εκεί ψηλά. Τον Χόλερμπαχ. Ο Παναθηναϊκός που παίζει φυσικά πια με μόνο προωθημένο τον Λιμπερόπουλο. Μετά την αποχώρηση του Νασιόπουλου. Που προφανέστατο ότι έκανε ο Αναστασιάδης. Προσπαθώντας να καλύψει ακόμη περισσότερο τα νότα εδώ. Για να δούμε τον Τεύτιν. Κόρνερ. Τον Καραγκούνη. Το έκτο του Αμβούργου. Τρία έχει ο Παναθηναϊκός. Η φάση νωρίτερα είναι αυτή εδώ. Φώναξε ο κόσμος. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτα. Η μπάλα για να θεωρηθεί γκολ πρέπει να περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Και εδώ δεν έχει περάσει ολόκληρη. Ζήτησαν γκολ εδώ οι παίκτες του Αμβούργου. Ο Βόκολος με το κεφάλι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτός. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο Λιμπερόπουλος βάζει το σώμα και γυρίζει για τον Σάριτς. Δεν μπόρεσε. Κέτελαρ. Προσοχή χρειάζεται εδώ. Πέφτει ο Χαλκιάς out. Ο Κέτελαρ. Ο Μούργο που παίζει με πολλούς πλέον επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Ένας εξ αυτών είναι ο Κέτελαρ. Είναι ο Μπάρμπαρες, είναι ο Μανταδίκια. Ακούμε το Μέλιο Σεκελαρόπουλο. Υπάρχει πολύ ωραία αγώνα ακόμα, πάρα πολύ ωραία αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει με τίποτα να οπισθοχωρήσει και να κλειστεί. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν είμαι ο αρμόδιος να κρίνω την αλλαγή του Γιώργου Νασιόπουλου, που θα μπορούσε ακόμα να βοηθήσει τις αντεπιθέσεις. Είναι γεγονός αυτό. Το Αμβούργο που όσο ο Παναθηναϊκός θα γυρίζει πιο πίσω θα αυξάνει φυσικά την πίεση. Για να δούμε όμως οι πράσινοι που έχουν πολύ καλή εμφάνιση σήμερα στην άμυνα. Τι θα καταφέρουν στη συνέχεια. Κερδίζει ο Χένριξεν. Βγάζει απέναντι γιατί είναι τραυματισμένος προσωρινά τουλάχιστον. Και φαίνεται να σηκώνεται ο Σάριτς. Πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Στο 58 δηλαδή. Πριν από 3 λεπτά. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού που έβγαλαν. Εδώ είναι η αγωνιά. Έχω την εντύπωση και με πρόθεση από τον Χόλερμπαχ. Το έκανε κάτω από τη μύτη, θα λέγε κανείς, του διαιτητή. Ο οποίος δεν αντελήφθη τι συνέβη. Η παλιά απέναντι για τον Λιμπερόπουλο είναι καλή. Αυτός εξαιρετικό κοντρόλ με διπλή προσπάθεια. Κρατάει πάντα την μπάλα. Είναι μακριά. Και αυτό που αποφασίζει να κάνει δεν απειλεί σε καμία περίπτωση τον Μπουτ. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος εδώ. Έχει σκοράρει στο 2-1 στην πρεμιέρα του Champions League πριν από 2 σεζόν επί της Δυναμό του Κιέβου στην Φιλαδέλφια. Από τους 6 σκόρερ εκείνες τη σεζόν συνεχίζει αυτός στην ομάδα και ο Γκούμας και ο Βόκολος και βάλει εκείνο τον γκολ στη Λάνσο ο Βόκολος στην Αθήνα.
Τρεις άλλοι σκόρερ έχουν αλλάξει φανέλα εκείνη τη σεζόν. Είναι ο Μίκλαντ, ο Λαγωνικάκης και ο Μάουρο στο Wembley τότε. Φίσας. Κεφαλιά του Καραγκούνη για τον Φίσα και πάλι. Δυνατά κερδίζει ο Γκαλέτο τη μονομαχία. Και κάθε την παλιά πολύ καλή για τον Καραγκούνη που δεν την προλαβαίνει. Στο 63. Παναθηναϊκός μπροστά 1-0. Δίνει τη μεγάλη μάχη να κρατήσει πλέον, τουλάχιστον αυτό φάνηκε μετά την αλλαγή του Σάριτς, αυτό που έχει στα χέρια του. Αυτό που γράφει ο πίνακας. Αν και για την ώρα γράφει τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων, τα οποία εσείς θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και σε εικόνα, όχι μόνο σε ενημέρωση, στη Σούπερ Μπάλα με τον Παύλο Παπαδημητρίου το βράδυ. Εκεί θα δείτε και εκτεταμένα στιγμιότητα από τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Μίλαν σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου. Στο γήπεδο, στο στούντιο, καλεσμένος θα είναι ο Τότης Φυλακούρης να σχολιάσει τον αγώνα που τώρα βλέπετε απευθείας. Μένιος ο Γεραρόπουλος. Ήρθε η ώρα του Γεμπόα, ο οποίος θα παράσει τον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει τη θέση του Χέντς. Ο Γεμπόα, ο Γερόλικος, ο οποίος επισήμανε από την αρχή ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ωστόσο παραμένει ένα από τα σοβαρά όπλα του Αμβούργου. Πολύ σωστά, ο Γερόλικος που δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά έχει εμπειρία μεγάλη ευρωπαϊκών αγώνων, 34 ετών, ανακατεύει την τράπουλα ο Πάγκελστορφ και ρίχνει όλα τα χαρτιά που έχει στη διάθεσή του στον αγωνιστικό χώρο, βάζοντας τον Γέρο Γεμπόα. Για να δούμε. Γεμπόα που είχε σκοράρει κόντρα στη Γιουβέντους στην πρεμιέρα. Γκαλέτο. Καραγκούνης. Ο Σάριτς. Αφού ο Λιβάρες παίζει δεξιά πίσω, δεξί μπακ όπως λέμε, είναι πιο μπροστά, νεύρα εκεί απέναντι. Αλλά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο παίκτες και ο Σάριτς. Πλάγια μπάλα. Το Αμβούργο δεν μπορεί να οργανωθεί. Το Αμβούργο που πλέον έχει μια ανακατεμένη ομάδα με παίκτες σε διάφορες θέσεις. Επιτιθέμενους, επιθετικογενείς παίκτες, πολλούς προσπαθώντας να βγουν μπροστά. Ο Παναθηναϊκός που κρατάει την ψυχραιμία του. Στο 65. Τα λεπτά που φαίνονται αιώνας πια όταν μια ομάδα προσπαθεί να κρατήσει το 1-0. Ο Γεμπόα που γυρίζει ωραία απέναντι στον Μόκολο, κάνει το σουτ στο σώμα του Γκούμα. Ο Καραγκούνης, περνάει φάουλ είναι αυτό, βέβαια. 15 φάουλ έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, 12 το Αμβούργο. Και δείτε ξανά εδώ πως έβαλε το πόδι και έκανε το φάουλ ο Κόβατς. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Βόκολος. Λιμπερόπουλος προσπαθεί πρεσάροντας, πλάγια μπάλα για τον Παναθηναϊκό, το κέρδισε από τον Χούγκμα, τον Λίμπερο του Αμβούργου. Και οι μόνοι που ακούγονται αυτή τη στιγμή στο Volkspark Stadion είναι οι Έλληνες, φαντάζομαι ότι τους ακούτε κι εσείς. Ακριβώς η γωνία που εκεί που επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, στην αριστερή πλευρά του τέρματος του Μπουτ. Ο Καραγκούνης φάουλ εδώ, αφήνει ο Γκαλαχέρ. Και ο Κόβατς που γυρίζει στον Τέφτινγκ. Ο Γκαλέτο προσπαθεί να σταματήσει, το καταφέρνει ο Βασινάς. Γκαλέτο περιμένει, γιατί θα ήταν offside ο Καραγκούνης αν έδινε μπροστά την πάσα. Ο Φίσας απέναντι. Πάλα μακριά, μόνοι τους υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν έχουν λόγο εδώ να πιεστούν στην προσπάθεια. Γκούμας. Καλή παλιά, πολύ καλή για τον Λιμπερόπουλο που βάζει πλάτη. Ανεβαίνει ο Λιβάρες, Σάριτς, συνδυάζονται. Ο Πάναντιτς. Κερδίζει και προσπαθεί να περάσει με επιτυχία ο Λιμπερόπουλος. Κοιτάξτε εκεί τη μονομαχία τώρα με τον Κροάτη στο κόρνερ. Χόλερμπαχ κρατάει την μπάλα εντός των ορίων. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, πάει να κερδίσει ο Βασινάς. Για πολύ λίγο δεν βγήκε μπροστά ο Βασινάς, μόνος του με τον Μπουτ. Και τώρα ο Χόλερμπαχ που κάνει την παλιά για τον Σάριτς, που προσπαθεί να ακολουθήσει και καταφέρνει να προλάβει. Δυνατά ο Σάριτς, με καλή ψυχολογία έχει μπει στο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Κέντελαρ τρέχει. Ο Παναθηναϊκός εντωμεταξύ έχει οργανωθεί στην άμυνα. Μόνο ο Λιμπερόπουλος μπροστά. Περιμένει. Ο Γκούμα στην κεφαλιά. Δεν υπάρχει ψηλή παλιά που
να μην έχουν καθαρίσει παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Βόκολος, ο Γκούμας, ο Χένριξεν. Εδώ ο Πάγκελσδορφ, πλωσιρός. Γκούμας και πάλι. Σάριτς. Λιμπερόπουλος με τον Χούγκμα που έχει αφήσει τον χώρο που παίζει συνήθως και κάνει φάουλ εδώ. Ο παλιός παίκτης της Τιβέντε και εδώ και δύο χρόνια λίμπερο του Αμβούργου, Χούγκμα. Είναι η αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε στο πρώτο μέρος να έχει πετύχει και άλλο γκολ με τις ευκαιρίες που είχε. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό. Αλλά και έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, οι φίλοι του στις εξέδρες και οι Έλληνες γενικά του Αμβούργου έχουν κάθε λόγο να τραγουδούν και να χορεύουν και να ακούγονται στο Volkspark Stadion. Παλιά για τον Καραγκούνη που αν κάνει καλό κοντρόλ μπορεί να ξεφύγει για τον Τέφτινγκ, αλλά βάζει δύναμη εκεί και παίρνει την μπάλα. Απέναντι τώρα η συνεργασία με τον Λιμπερόπουλο. Ωραίο κοντρόλ του Λιμπερόπουλου. Περιμένει ο Σάριτς, εκεί πάει η μπάλα. Ο Λιβάρες, Λιμπερόπουλος. Μπροστά ο Πάναντιτς, ανοίγεται ο Σάριτς, κρατάει ο Λιμπερόπουλος φάουλ. Σωστά. Πολύ σωστά. Όσο και αν λέει ο Χόλερμπαχ ότι βούτυξε ο Λιμπερόπουλος, δεν έχει δίκιο γιατί μπορεί να μην τον βρήκε πολύ δυνατά, αλλά τον έκοψε. Λοιπόν, 4-5 παίκτες στο τείχος. Ο Μπούτ πάει στην δεξιά του γωνία και ο έχων πολύ καλό σουτ Καραγκούνης παίρνει πολλά μέτρα φορά. Στο τείχος, δεύτερη ευκαιρία. Από πολύ κοντά προσπάθησε να σουτάρει, δεν είχε επιτυχία. Ο Χένριξεν τραβιούνται, offside ο Βόκολος. Που βγήκε εν είδη center for εκεί. Και τώρα τρέχει να γυρίσει πίσω. Κοιτάξτε εδώ. Τη φάση. Γυρίζουν μεν πίσω, αλλά ο Βόκολος ήταν επίσης ακάλυπτος. Επομένως, σωστά το offside δόθηκε. Εδώ τώρα προσοχή ο Μπάρμπαρες. Ο Γκούμας τον ακολουθεί, ανοίγει πιο πολύ, γυρίζει ο Μπάρμπαρες απέναντι. Η μπάλα δεν θα μπει στα δίχτυα. Εκπληκτική ευκαιρία που τελειώνει με επιτυχία από την άμυνα του Παναθηναϊκού που και εδώ παίρνει άριστα. Ο Μανταβίκια και ο Γεμπόα προσπάθησαν, έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να ισοφαρίσουν, αλλά η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν τους το επέτρεψε. Ο Μπάρμπαρες γυρίζει, η μπάλα περνάει από τον Χαλκιά, έρχεται ο Μανταβίκια, η μπάλα χτυπάει στον Φίσα και στη συνέχεια ο Γεμπόα την βγάζει out. Δείτε ξανά. Και ξανά η φάση εδώ. Με τον Φίσα ο Γεμπόα στραβοκλώτησε με τον δεξί εκεί. Η εστία ήταν κενή φυσικά. Και αντί να τη στείλει στα δίχτυα προς ανακούφιση της άμυνας και όλων των Ελλήνων εδώ, την έβγαλε out. Ποιος αν τελικά φαίνεται εδώ τη βρίσκει στον Φίσα. Out είναι, out. 70 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στο Volkspark Stadion. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Παναθηναϊκός που έχει νικήσει στην τελευταία του επίσκεψη σε γερμανικό έδαφος στην Bayer του Leverkusen το 1994 στο Κυπελούχον. Τέφτινγκ. Ο Κόλλα ετοιμάζεται τώρα να μπει στο παιχνίδι, έχει σηκωθεί. Ένας παίκτης της μεσαίας γραμμής, εξτρέμα από τα αριστερά που μπορεί να και να κρατήσει την μπάλα και να βγει στην αντεπίδεση. Με όσα όπλα έχει ο Αναστασιάδης προσπαθεί και αυτός. Θα είναι η δεύτερη αλλαγή του Παναθηναϊκού σε πολύ λίγο, ίσως και τώρα. Αν δει ο Γκάλαχερ που δεν βλέπει. Χένριξεν. Ο Πάναντιτς με το στήθος. Πάει ο Λιμπερόπουλος να πιέσει. Καραγκούνης και αυτός. Παρακολουθεί το τι συμβαίνει εκεί. Μανταβίκια. Τέφτινγκ. 71 λεπτά. Χούγκμα. Τέφτινγκ. Δεν αφήνει ο Παναθηναϊκός να περάσει μπάλα. Η αλλαγή βέβαια δεν θα γίνει ακόμα. Γκαλέτο. Εψυχραιμία. Καραγκούνης. Καλό κοντρόλ. Ανάμεσα από δύο, αλλά η μπάλα δεν πέρασε εκεί. Κόβατς. Μπροστά του είναι ο Φίσας με το σώμα καθαρά. Αλλά έχει δεύτερη ευκαιρία ο Κροάτης. Και κάνει τη σέντρα Βόκολος. Ο Καραγκούνης με τον Τέφτινγκ που του πήρε την μπάλα. Βγαίνουν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Γεμπόα με δύναμη, έχει μεγάλο εκτόπισμα. Ο Βόκολος με το κεφάλι. Ξανά ο Γεμπόα. Δυνατά ο Χένριξεν. Ο Γεμπόα που αν μπορεί να κάνει κάτι είναι να παίζει με πλάτη στους κεντρικούς αμυντικούς και να παίρνει φάουλ εκτός περιοχής. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί.
Εδώ ο Πάνατιτς, μια ανάσα για τον Παναθηναϊκό και η αλλαγή τώρα. Ο Κόλλας στο γήπεδο αντί του Γκαλέτο. Υπάρχει παίκτη στο έδαφος που έχει πάθει κράμπα και σπέβδει τον Γκούμα να βοηθήσει ο Βόκολος. Ενώ ο Γκαλέτο αποχωρεί αργά αργά για να μπει στη θέση του ο Μπλέντι Κόλλα στο 73. Εδώ ο Φερνάντο Γκαλέτο αφήνει τη θέση του στον αριστερό εξτρέμ, που σημαίνει ότι ο Καραγκούνης περνάει πιο κεντρικά και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ψάριτς, ο Γκαλέτο που δέχεται τα συγχαρητήρια των αναπληρωματικών και όλου του πάγκου βέβαια. Για τον Παναθηναϊκό είναι η μπάλα. Το πέρσι ο Λιβάρες θα εκτελέσει το πλάγιο για τον Καραγκούνη. Κέρδισαν όμως οι παίκτες του Αμβούργου. Για τον Γεμπόα ψάχνουν να τον βρουν πια. Βόκολος. Τιμπερόπουλος με ψυχραιμία στον Καραγκούνη. Σηκώνει για τον Κόλλα. Καλή παλιά. Καλό κοντρόλ του Κόλλα. Τιμπερόπουλος και πάλι απλώνει τα μακριά του πόδια για να κρατήσει. Κάνει να περάσει. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί βέβαια. Έκοψε ο Χούγκουμα. Και τώρα Πάναντιτς. Παναθηναϊκός κρατάει το 1-0. Τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες έχει πετύχει ο Νασιόπουλος το 36. Κόβατς. Μανταβίκια. Βασινάς πάει να κλείσει το διάδρομο. Το κενό που ανοίχθηκε κάλυψε ο Βόκολος. Τεύτην. Μανταβίκια. Ανοίγει το δάνος δεξιά. Ο Φίσας κόβει. Έχουμε το Μένιο Σεκελερόπουλο και πάλι. Θα υπάρξει και τρίτη αλλαγή πολύ σύντομα. Ο παίκτης που θα μπει θα είναι ο Βαγγέλης Κουτσουρές, τον οποίο φωνάζει τώρα ο Αγγέλος Αναστασιάδης για να επισπεύσει τις κινήσεις του από τον πάγκο. Ο Τεύτιγκ εκτελεί το πλάγιο, ο Χένριξεν επεμβαίνει και δίνει στον Κόλλα. Επιστερεί λίγο, κρατάει και βγάζει. Τελευταία στιγμή πήγε να περάσει για τον Βασινά. Τελικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε και χρόνο, την μπάλα βγήκε out. Ο Αναστασιάδης φωνάζει στους παίκτες του, ο Κουτσουρές προθερμαίνεται μαζί με τον Ιγκόρ Σιμνιεύσκι. Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να κάνει μία αλλαγή ακόμα. Λιμπερόπουλος κόβεται, Φίσας βάζει το σώμα δεύτερη φορά, πολύ δυνατά κόβεται. Καραγκούνης επίσης δυνατά, τελικά φάουλ. Φάουλ για τον Αμβούργο. Εκτέλεσε ο Τεύτιγκ, βρήκε τον Μανταβίκια. Βόκολος πρώτος στην μπάλα και πολύ σωστά εκεί. Και το πλάγιο με τον Κόβατς. 15 λεπτά ακριβώς για να συμπληρώσουμε τα 90 στο Folks Park Stadium. 15 δραματικά λεπτά. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα έχει κάποια ευκαιρία στη συνέχεια να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ και να στείλει τους φίλους του στον Παράδεισο και τους Γερμανούς στην κόλαση. Κόλλα απέναντι. Η μπάλα περνάει από όλους και τους αμυνόμενους και τους επιτιθέμενους. Και φτάνει στον Χόλερμπαχ, ο οποίος τρέχει να ανέβει. Πέρασε από τον Ολιβάρες. Εδώ χρειάζεται προσοχή τώρα. Ο Χένριξεν είναι απέναντι από τον Κέτελαρ. Ο Δανός. Άου την μπάλα. Μόνος του βγήκε μαζί με την μπάλα. Ο Μαρσέλ Κέτελαρ. Ο Παναθηναϊκός που κερδίζει χρόνο βεβαίως, δευτερόλεπτα σημαντικά στην προσπάθεια αυτή να κρατήσει το σκορ. Ο Πάναντιτς δυνατά, το φάουλ εις βάρος του Λιμπερόπουλου. Και εδώ ο Κροάτης. Εκτέλεσε ο Χούγκμα. Χόλερμπαχ. Μεγάλη παλιά για τον Γεμπόα. Βόκολος με επιτυχία. Μανταβίκια. Η σέντρα απέναντι περνάει από όλους. Ηρεμία ζητάει ο Γκούμας. Και ψυχραιμία. Ολιβάρες. Πολύ ωραία για τον Μπασινά η πάσα. Ο οποίος δεν θα μπορέσει να την περάσει. Ο Αμβούργο ανεβάζει λίγο το ρυθμό της μηχανής. Μανταβίκια. Τεύτιγκ. Πάναντιτς. Γεμπόα. Υπάρχει χώρος εκεί για τον Πάναντιτς, σουτάρει out. Ευτυχώς βρέθηκε εκεί ο Πάναντιτς, ο στόπερ του Αμβούργου. Και βέβαια έστειλε την μπάλα εκεί που την έστειλε. Δείτε ξανά, ο Γεμπόα πολύ σωστά τον γύρισε. Και ενώ για λίγο στην άμυνα του Παναθηναϊκού πήγαιναν πάντως επάνω του. Ο Αναστασιάδης που κάνει για αυτό το λόγο εκείνο το κενό, δηλαδή παρατηρεί στον Κούμα.
Λιβερόπουλος που μόνος πια εκεί μπροστά δίνει μάχες. Πιέζει, τρέχει. Ζητάει να κάνουν το ίδιο και κάποιοι άλλοι. Ανεβαίνει και ο Κόλλα λοιπόν. Κοιτάξτε η πίεση τι αποτελέσματα έχει. Οι προπονητές λένε ότι η άμυνα ξεκινάει από την επίθεση πια. Μανταβίκια. Η μπάλα είναι πλάγια για το Αμβούργο, λέει ο βοηθός. Τεύτην. Ο Πρέγκερ για το Δανό. Αυτό σηκώνει, ο Χαλκιάς δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. 78 λεπτά στο Volks Park Stadion. Χαλκιάς δίνει το βολέ, ο Λιμπερόπουλος δεν μπορεί να προλάβει. Μπάλα πλάγια. Και οι Γερμανοί που ακούγονται μετά από ώρα. Οι Γερμανοί που έχουν δει το Αμβούργο, την ομάδα τους εδώ, να φέρνει 0-0 στον προκριματικό σε αυτό το γήπεδο με την Μπρόντμπι από τη Δανία και 4-4 με τη Γιουβέντους σε ένα ανεπανάληπτο παιχνίδι. Το οποίο μπορεί να γραφτεί στην ιστορία, αλλά και αυτό το 0-1 θα γραφτεί βέβαια. 11,5 λεπτά πριν το φινάλε. Αρκεί ο Παναθηναϊκός να έχει κοντά του την τύχη που τον εγκατέλειψε στο Τωρίνο. Ο Λιμπερόπουλος έχασε από τον Πάνατιτς που ήταν πιο κοντά. Ο Χένριξεν με τον Γεμπόα. Ο Γανέζος με πολύ δύναμη εκεί. Και ο Μανταβίκια για τον Τεύτινγκ. Πολύ συχνά από δεξιά το Αμβούργο. Καραγκούνης επεμβαίνει. Και σταματάει κάθε προσπάθεια. Το πλάγιο λοιπόν. Ίδιο σκηνικό εδώ και αρκετή ώρα. Κεφαλιά από τον Φίσα. Ο Λιμπερόπουλος τρέχει αλλά επεμβαίνει να δώσει την πάσα ο Σάριτς. Τελικά ο Κόβατς κάθε την παλιά τρέχει. Ο Φίσας να προλάβει τον Μανταβί και τα κατάφερε. Και έστειλε την μπάλα πλάγια ο Παναγιώτης Φίσας εδώ. Εξαιρετική ωριμότητα δείχνει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ο Φίσας. Και το πλάγιο για τον Χάισφαου με τον Κόβατς. Ο Λιβάρες με ψυχραιμία, Καραγκούνης να φύγει μπάλα. Η λογική εκεί. Κοιτάξτε τι κάνει ο Πάναντιτς, Βόκολος μόνος. Με το πλάγιο για τον Αμβούργο. Το πλάγιο του Κόβατς για τον Μανταβίκια. Βγήκε μπάλα, βέβαια. Δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα να πιέζει συνέχεια, να συνεργάζονται οι παίκτες της με επιτυχία διαρκώς. Έχει χρόνο λοιπόν, μερικά δευτερόλεπτα ακόμη Παναθηναϊκός για να ανασυνταχθεί. Ο Φίσας στο πλάγιο, ο Τεύτινγκ με το κεφάλι, πλάγια. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά λίγα μέτρα από την αριστερή πλευρά της επίθεσης του. Ο Λιμπερόπουλος πιο μπροστά από όλους, ο Καραγκούνης λίγο πιο πίσω. Εκεί πάει μπάλα, προσπαθεί να περάσει, τον σταμάτησε ο Κόβατς. Ο Λιβάρες έχει ανέβει αρκετά για να μαρκάρει εκεί. Προσπαθεί να περάσει ο Κέτελαρ, καθαρά ο Περουβιανός και ο Χένριξεν. Μια μεγάλη παλιά με στόχο τον Λιμπερόπουλο που παίρνει την κεφαλιά και ξαφεύγει. Με δύο παίκτες του Αμβούργου και ένας ο goalkeeper 3 στην περιοχή. Περιμένει ένα στήριγμα να προωθηθεί κάποιος ακόμη. Λιμπερόπουλος περιμένει και με ψυχραιμία κρατάει την μπάλα και βρίσκει τον Καραγκούνη. Έχει καλό σουτ από εκεί. Περνάει έναν, περνάει και δεύτερο. Μόνο τον goalkeeper μπορεί να νικήσει. Τώρα πλασάρει out. Πολύ μεγάλη στιγμή. Πολύ μεγάλη στιγμή για να καθαρίσει το παιχνίδι εδώ ο Παναθηναϊκός στο 81. Ο Λιμπερόπουλος έκανε όλη τη ζημιά στην άμυνα του Αμβούργου. Με εξαιρετική ψυχραιμία κράτησε. Μάζεψε τους παίκτες του Παναθηναϊκού κοντά του, ο Καραγκούνης πλάσαρε out. Και τώρα χρειάζεται προσοχή στην κόντρα ο Κόβατς. Με τον Γεμπόα και πάλι ο Κόβατς, Χένριξεν και Κόλλα καθαρίζουν. Ένα παιχνίδι δραματικό στο Αμβούργο, κυρίες και κύριοι. Καραγκούνης. Αλλάζει απέναντι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 0-2 εδώ και να τελειώσει τον αγώνα. Παλιά απέναντι για τον Τεύτινγκ, ο Βόκολος με το κεφάλι. Μανταβίκια στο πλάγιο. 8 λεπτά για τα 90. Τεύτινγκ. Ψηλά ο Φίσας. Δεν έχει λόγο. Δεν πιέστηκε εκεί, πιέστηκε όταν έδιωξε την μπάλα, αλλά τελικά πήγε στον Χόνερμπαχ και τώρα Πάναντιτς. Βγαίνει ο Χένριξεν πρώτος την μπάλα. Που διάβασε πολύ καλά τη φάση. Λιμπερόπουλος. Αφήνει ο Χένριξεν πολύ έξυπνα. Και το άνοιγμα του Σάριτς για τον Ολιβάρες που φαίνεται να έχει δυνάμεις και έχει πράγματι. Λιμπερόπουλος μόνος μπροστά. Ο Ολιβάρες κάνει εξαιρετική κίνηση.
Ψάχνει να βρει ελεύθερο παίχτη. Ο Κόλλα πλασάρει μόνος out. Ούτε καν στο τέρμα δεν πήγε η μπάλα. Και αν πήγαινε ο Μπούτι είχε πολύ δύσκολο έργο. Ο Αναστασιάδης πετάχτηκε από τον πάγκο. Και τώρα επιστρέφει σε αυτόν μετά τις παρατηρήσεις του τέταρτου διαιτητή. Μέσα σε δύο λεπτά ο Παναθηναϊκός έφτασε δύο φορές κοντά στον κολ. Και το Αμβούργο που είχε βγει μπροστά βρίσκεται εκτεθειμένο στις αντεπιθέσεις του Παναθηναϊκού στο φινάλε. Που δίνουν μεγαλύτερο τόνο στο δράμα. Ο Μπασινάς απέναντι. Ο Λιμπερόπουλος λέει μουναλού. 83 λεπτά. 0-1 από το 36 με τον Ασιόπουλο. Χόλερμπαχ και Τελάρα. Μπροστά ο Λιβάρες. Η σέντρα ο Γκούμας χαμηλά μπροστά από τον Γεμπόα. Σάριτς. Ο Λιβάρες. Έχει χέρι. Θεωρεί ακούσιο Γκάλαχερ επειδή είναι πολύ κοντινή η απόσταση και δίνει πλάγιο. Εδώ παίρνει ο Λιβάρες η πολύ καλή προσπάθεια του οποίου λίγο έλειψε να αποφέρει το 0-2 νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός στέκεται εξαιρετικά στο Volkspark Stadion. Μια εμφάνιση που αρκετοί δεν περίμεναν. Αλλά φαίνεται ότι πραγματικά η πολύ καλή εμφάνιση της περασμένης εβδομάδας στο Τωρίνο έχει ουσιαστική συνέχεια σήμερα. Αυτό που είχε ως στόχο και επιδίωξη σήμερα και το είπαμε και στον πρόλογο. Ο Λιμπερόπουλος. Βασινάς. Πολύ ωραίο Σάριτς, πάρα πολύ καλός. Παλιά με στόχο τον Λιμπερόπουλο, βγήκε ο Μπούτ. Ο αρχηγός του Αμβούργου εκεί, ενώ ο Κουτσουρές ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ο Κόβατς γυρίζει απέναντι από τον Μπασινά. Χόλερμπαχ. Παλιά εκεί που είναι ο Φίσας, πήρε ο Μανταβίκη όμως. Ο Γκούμας ψηλά. Ο Βόκολος με δύναμη. Τεφτινγκ. Γεμπόα. Βόκολος με το κεφάλι δεν τον αφήνει τον Κανέζο. Κόβατς γυρίζει. Είναι επικίνδυνος. Ο Βόκολος έβαλε το πόδι. Συνεχίζει ο Κόβατς μόνος του, ταλαιπωρεί όλη την άμυνα. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Γκάλαχερ. Έχω την εντύπωση ότι έχει δίκιο, έχει πέσει ο Γκεμπόα ζητώντας πέναλτι. Την μπάλα στον Χαλκιά, στο 85 η φάση. Και ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι τρεις παίκτες του Αμβούργου και τέσσερις του Παναθηναϊκού που ανεβαίνουν. Καραγκούνη στο άνοιγμα δεξιά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside, το shoot, η μπάλα corner, πολύ μεγάλη ευκαιρία και εδώ για το 0-2 από τον Σάριτς. Είναι out τελικά. Εδώ ο Κροάτης. Πραγματικά, ενώ ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση, βρίσκει λίγο την μπάλα ο Φίσας, ο Γεμπόα πέφτει θεαματικά για να πάρει το πέναλτι και φυσικά ο Γκάλαχερ δεν ξαγελιέται. Δεν τον έχει βρει ο Φίσας, προσπάθησε να βρει την μπάλα, ακόμη και αν δεν την ακούμπησε, ο Γεμπόα πέφτει θεαματικά. Και δεν πέφτει από το γεγονός ότι τον εμπόδισε ο Φίσας. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πολύ σωστά λοιπόν ο Γκάλαχερ. Δεν επηρεάστηκε από την έδρα και άφησε το παιχνίδι. Εδώ ο Κουτσουρές περνάει στον αγώνα στη θέση του Άγγελου Μπασινά. Που και αυτός, όπως και όλος ο Παναθηναϊκός, ήταν πολύ καλή σήμερα. Οι παίκτες του. Στο 86. Η κόντρα από τον Καραγκούνη. Χούγκμα. Έχασε την κεφαλιά ο Χένριξεν από τον Μπάρμπαρες που δεν υπάρχει στο γήπεδο βέβαια. Μόνο η φανέλα του φαίνεται και οι προσπάθειες που κάνει αλλά δεν έχει γίνει καθόλου απαιτητικός. Έχει εξαφανιστεί. Και το Αμβούργο προσπαθεί με τον Κόβατς. Πολύ ωραία επέμβαση του Σάριτς που στα λεπτά που παίζει είναι πάρα πολύ καλός. Ο Λιβάρες. Χένριξεν. Ο Λιβάρες, κοιτάξτε σε πόσο λίγα τετραγωνικά μέτρα συνεργάζονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού με επιτυχία. Γκούμας. Ακριβώς το πόδι του Σάριτς. Ο Κόβατς δεν μπορεί εκεί και τελικά μπορεί μόνο με φάουλ. Είναι το φάουλ για τον Αμβούργο τελικά, το έκανε ο Κουτσουρές. 3 λεπτά για να συμπληρώσουμε τα 90 στο Volkspark Stadion. Για να δούμε. Σέντρα, η κεφαλιά του Χένριξεν προς τα πίσω, Γκούμας με δύναμη και με το σώμα πάρα πολύ σωστά και καθαρά, πάρα πολύ καλό κοντρόλ του Καραγκούνη.
οποίος κρατάει, δίνει δίπλα του στον αρχηγό τον κούμπο που έχει ανέβει. Η πάσα για τον Λιμπερόπουλο ή τον Κόλλα δεν πέρασε, εν πάση περιπτώσει. Ο Κουτσουρές πάει εκεί. Στον Χόλερμπαχ τον σταματάει με φάουλ. Ανασυντάσσεται η άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι πάντες περνούν μπροστά για το Αμβούργο. Έχει μείνει ο Χόλερμπαχ δίπλα στον Κέντελαρ. Με φάλτσο ο Χαλκιάς με τα δύο χέρια και διπλή προσπάθεια καθαρίζει τη φάση. Και τώρα είναι ο Κόλλα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις κόντρας. Συγκλίνει προς το κέντρο καθώς άνοιξε το διάδρομο ο Καραγκούνης με το σώμα. Τράβηξε τον Χόλερμπαχ δεξιά. Περίμενε ο Λιμπερόπουλος. Δεν υπάρχει offside. Σηκώνει τη σημαία ο βοηθός. Εδώ ο δεύτερος βοηθός. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί και να καλυπτόταν ο παίκτης Παναθηναϊκού. Μπάρμπαρες. Έχασε την μπάλα καθαρά. 2 λεπτά για τα 90. Θα υπάρξουν και καθυστερήσεις φαντάζομαι. Καραγκούνης. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Από τον Σάριτς η προσπάθεια. Που λίγο έλειψε να κάνει το 0-2 νωρίτερα και οι ευκαιρίες που ανακούν αρκετές βέβαια. Πολύ δυνατά έπαιξε στον Βούργο πια, έως και αντιαθλητικά μερικές φορές. Υπάρχει πλεονέκτημα εδώ βέβαια ο Σάριτς. Ο Λιμπερόπουλος που είναι πολύ καλός. Ο Φίσας κοντρόλ και σουτ στην κίνηση. Εξαιρετική προσπάθεια out. Παναθηναϊκός που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δικαιούται ένα δεύτερο γκολ απόψε. Ακούμε το Μένιο Σακελαρόπουλο. Κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ακόμα καλύτερη εμφάνιση από ό,τι στο Τελεάλπι με την Γιουβέντους την περασμένη εβδομάδα. Έπαιξε μπροστά, έπαιξε επιθετικά, έκανε ευκαιρίες, έκανε φάσεις και ασφαλώς μέχρι τώρα τον ανταμείβει το αποτέλεσμα. Ο Χόλερμπαχ εδώ που χάνει την ψυχραιμία του και δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Και φυσικά όπως το λέει ο Μένιος είναι. Παναθηναϊκός κάνει ακόμη καλύτερη εμφάνιση από τον Τελεάλπι. Και μπορούσε σήμερα να προηγείται και με 2-0 και γιατί όχι και 3, αν θυμηθεί κανείς πόσες φορές βγήκαν οι παίκτες του μόνοι τους. Και στην αντεπίθεση εδώ ο Λιμπερόπουλος στάρει άλλο. Φυσικά οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να τεθούν σε σύγκριση με αυτές του Αμβούργου απόψε. Αν εξαιρέσουμε τη μία και μοναδική νωρίτερα με τον Γεμπόα θα μπορούσε προκαινής αιστείας να πλασάρει. Γέννιξεν, ο Γκούμας, προσοχή εδώ, από κοντά ο Χαλκιάς, κόρνερ, πολύ μεγάλη και δύσκολη στιγμή εδώ, ο Κέταλαρ έκανε το σουτ. Στο 89, στο 90 δηλαδή, ποιο 89, 6 δευτερόλεπτα για το 90 είναι. Δείτε το πάλι, Χαλκιάς έσωσε, για να δούμε τι θα γίνει εδώ, στο 7ο κόρνερ του Αμβούργου, ο Κόλλα λέει όχι. 3 λεπτά επιπλέον από τα 90 θα παιχτεί ποδόσφαιρο στο Volkspark Stadion. Καραγκούνης δυνατά και οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει να πάνε πάνω στην μπάλα. Να την επιτρέψουν, αυτό που κάνουν δηλαδή συνέχεια στους παίκτες του Αμβούργου να περάσουν μπροστά. Και το καταφέρνουν και εδώ με τον Χένριξεν. Σάριτς. Απέναντι, μπάλα περνάει τελικά για τον Λιμπερόπουλο. Φίσας. Λιμπερόπουλος. Με δύναμη του παίρνει ο Τεύτην. Προωθείται ο Γεμπόα, περιμένει τη σέντρα, η μπάλα πάει πιο αριστερά στον Μπάρμπαρες, τον οποίο αφήνει ο Πάκερς στο παιχνίδι. Για να δούμε τον Χένριξεν εκεί, φάουλ είναι αυτό, ο Γκάλαχερ λέει out. Ο αμυνόμενος εκεί έχει πλεονέκτημα, αλλά έτσι κι αλλιώς το κέρδος του Παναθηναϊκού υπάρχει στη φάση αυτή. Ο Αναστασιάδης κοιτάει το ρολόι, η αγωνία βέβαια είναι μεγάλη. Ο Αναστασιάδης που πάει για την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του απόψε. Και ο Πάγκελστορφ στο κοντράστ. Η παλιά για τον Γεμπόα. Κοντρολάρει με το στήθος. Η άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ με τον Βόκολο που κόβει καθαρά. Στο 92 αυτό διανύουμε. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βγαίνει ο Χαλκιάς με το χέρι μαζεύει. Καθοριστική φάση εδώ. Πολύ καθοριστική. Βγαίνει ο Κώστας Χαλκιάς. Ο Αναστασιάδης που η καρδιά του το ξέρει που πέρασε εδώ. Ο Βασίλης Οικονομίδης θα μπει στο γήπεδο των όψεων τραπεζίων του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Γκούμας είναι στο έδαφος και κρατάει το αριστερό του πόδι. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Με τη σέντρα βγήκε ο Χαλκιάς και μάζεψε. Ήταν ο Γκούμας μπροστά του και ο Λιμπερόπουλος. Άπλωσε τα μακριά του χέρια ο Χαλκιάς εκεί.
που κάνει πρεμιέρα απόψε στο Champions League. Και ο Γκούμας που κουτσένει και φεύγει από το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός που βεβαίως έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές και θα συνεχίσει με ένα παίκτη λιγότερο. 35 δευτερόλεπτα για να κλείσουν και οι καθυστερήσεις. Για να δούμε. Προσπαθούν να διώξουν. Μακρινό σου του Τέφτινγκ. Η μπάλα στο κεφάλι του Χένριξεν. Ο Λιμπερόπουλος με δύναμη. Ο Μπάρμπαρης που γυρίζει αριστερά. Χαμηλά ο Χαλκιάς μαζεύει. Κρίσιμη φάση και εδώ. Και πλέον ο Βόκολος τον φυλάει, γιατί όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα φύγει με τους τρεις βαθμούς. Χαλκιάς που σηκώνει την μπάλα ψηλά, όχι πολύ ψηλά όμως. Ο Αμβούργο που έχει μια επίθεση ακόμα. Ο Φίσας. Κόβουν οι παίκτες Παναθηναϊκού. Φάουλ, λέει ο Γκάλαχερ. Έχουμε ξεπεράσει τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων κατά 10 δευτερόλεπτα. Ο Πάγκελστορφ. Ο κόσμος φωνάζει το όνομα του goalkeeper του Μπούτ να περάσει και αυτός μπροστά. Τελευταία φάση στο παιχνίδι, έχω την εντύπωση. Κέτελαρ. Ο Χαλκιάς, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Ολιβάρες διώχνει με το κεφάλι και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει. Ο Βόκολος που διώχνει μακριά και τώρα ο Γκάλαχερ βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και σφυρίζει για τελευταία φορά απόψε. Ο Παναθηναϊκός θα φύγει νικητής από το Αμβούργο με την πολύ μεγάλη αυτή εμφάνιση και τον γκολ του Γιώργου Νασιόπουλου από το 36. Οι φίλαθλοι του Αμβούργου πετούν τα μαξιλαράκια στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς διαμαρτυρόμενοι για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα της ομάδας του. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που τον κρατάει ζωντανό στην συνέχεια του ομίλου. Ένας Παναθηναϊκός που στάθηκε επάξια απέναντι σε ένα Αμβούργο που πραγματικά μπορεί να πει κανείς ότι στην έδρα του είναι δυνατό. Ένα Αμβούργο που έβαλε 4 γκολ στη Γιουβέντους, αλλά απόψε κανένα στον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως ήταν ο Γιώργος Νασιόπουλος που στο 36 σκόρανε. Και βεβαίως οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν τους παίκτες εκεί μπροστά. Ο Μπάρμπαρες υποτικά χειροκροτάει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν βγάλει τις φανέλες και κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζουν. Ο Γιώργος Νασιόπουλος στο 36 πέτυχε το μοναδικό γκολ ο Παναθηναϊκός που στάθηκε καλύτερα από το Τωρίνο. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Μένιος Κελαρόπουλος, και θα μπορούσε να πετύχει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ απόψε. Ένας Παναθηναϊκός που φτάνει με αυτή τη νίκη στους 4 βαθμούς με το τρίποντο που πήρε απόψε. Θυμίζω την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τη Λα Κορούνια. Βλέπετε αυτό το τρίποντο, ήλθε από τον γκολ του Γιώργου Νασιόπουλου στο 36. Εξαιρετική πάσα του Γκαλέτο. Ο Νασιόπουλος αποφεύγει τον Μπουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η άμυνα του Αμβούργου εκεί. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό το, επαναλαμβάνω, πολύ χρήσιμο τρίποντο που τον κρατάει απολύτως ζωντανό στην συνέχεια. Θυμίζω ότι όταν είχε γίνει η κλήρωση, όλοι έλεγαν ότι ήταν πολύ άτυχο το γεγονός ότι βρέθηκε στον δρόμο του Παναθηναϊκού από την τέταρτη δυναμικότητα το Αμβούργο. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει απόψε ότι αυτό το ξεπέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως έχει πλέον αντιμετωπίσει το Αμβούργο στις 18 δεκάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ένα παιχνίδι που θα είναι φυσικά εξίσου καθοριστικό για τη συνέχεια. Παναθηναϊκός που μπορεί μετά από αυτό το αποτέλεσμα σήμερα να ελπίζει σε πάρα πολλά και που φτάνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά κόντρα στη γερμανική ομάδα σε νίκη εκτός έδρας. Η τελευταία ήταν το 94 κόντρα στην Bayer του Leverkusen. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εικόνα και ήχο στη Μεσογείο και θα ξαναγυρίσουμε στο Volkswagen Stadion. Νέο κουτί 5 λίτρων. Γιατί έτσι σας αρέσει. Άμστερ.